καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλό μήνα. Εδώ Παρασκευή 1η Οκτωβρίου. Μπήκε και ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου. Μπήκε και ο Οκτώβρης και έχει αλλάξει και για τα καλά ο καιρός με αρκετή ψύχρα, αρκετό κρύο εδώ τις τελευταίες ώρες στην Αθήνα. Ενώ είχαμε συνηθίσει έτσι λίγο καλό καιρό τις προηγούμενες μέρες, λίγο ακόμη καλοκαιρινό καιρό, νομίζω ότι το φθινόπωρο μπήκε ξανά και νομίζω ότι έχει έρθει για να μείνει, καθώς πλησιάζουμε προς την καρδιά άλλωστε του φθινοπόρου. Η αγωνιστική σεζόν έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Εμείς εδώ στο NSTV έχουμε ξεκινήσει ήδη, αυτή αν δεν κάνω λάθος είναι η τρίτη μας εκπομπή, η τρίτη εβδομάδα που τα λέμε για την φετινή σεζόν. Πάντα εδώ στον πρώτο σκόρερ, ο Ανδρέας Λεκάκης είναι στο μικρόφωνο του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού της Νέας Σμύρνης, του NSTV. Πάντα την ίδια ώρα, 7 η ώρα, εδώ πρώτος σκόρερ. Και όπως πάντα και αυτό το απόγευμα θα κουβεντιάσουμε για την αθλητική επικαιρότητα, έχοντας αρκετά να συζητήσουμε και για ποδόσφαιρο, καθώς είχαμε μια full ευρωπαϊκή εβδομάδα με υποχρεώσεις των ομάδων για τις τρεις πλέον ευρωπαϊκές οργανώσεις, Champions League, Europa League και Conference League, και φυσικά και τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, τα χθεσινοβραδινά τους παιχνίδια, και Champions League φυσικά, και έχουμε και μπάσκετ με την Ευρωλίγκα να έχει ήδη ξεκινήσει και σήμερα να είναι το δεύτερο μέρος, το κυρίως το δεύτερο μέρος της πρώτης αγωνιστικής. Έχουμε και πρωτάθλημα μπάσκετ που ξεκινάει το Σαββατοκύριακο, έχουμε και πολύ σημαντικά ντέρμπι στην Ευρώπη, αλλά και εδώ σε εμάς και στο ποδόσφαιρο το Σαββατοκύριακο. Σε φουλ ρυθμούς γενικότερα η σεζόν και πολλά και εμείς να συζητήσουμε. Καλή χθεσινή ημέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα μπορούσε βέβαια να είναι ακόμη καλύτερη, να είναι σπουδαία, εάν είχαμε και την νίκη του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι κόντρα στην Σλόβαν Μπρατισλάβας. Αλλά κυρίως με αυτή την επική, πολύ μεγάλη επικράτηση του Ολυμπιακού μέσα στην Κωνσταντινούπολη της Φενέρμπαχτσε, και αυτή η νίκη ήταν αρκετή για να κάνει ένα άλμα η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κατάταξη, στο UEFA Ranking, στο οποίο έχουμε καταποντιστεί το τελευταίο διάστημα. Έχουμε ανέβει πλέον στην 18η θέση. Και ξαναλέω, θα ήταν ακόμη καλύτερα τα πράγματα εάν νικούσε και ο ΠΑΟΚ έφερε το 1-1 με την Σλόβαν Μπρατισλάβας για τη δεύτερη αγωνιστική του Conference League. Περάσαμε πάντως στην Τουρκία. Άλλωστε και η τουρκική ομάδα κατάφερε να νικήσει ο Ολυμπιακός εχθές στο Σουκρού Σαράτσογλου, χθες το απόγευμα. Τεράστια νίκη για τον Ολυμπιακό με 3-0. Ένα σκορ που λίγοι το περίμεναν στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, πριν από την έναρξη του αγώνα. Ήταν ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός φέτος, μέχρι στιγμής αυτό το πρόγραμμα που είχε γίνει ήδη γνωστό. Ίσως το πιο δύσκολο παιχνίδι του ομίλου, κόντρα σε μια ομάδα. Πάντα τα παιχνίδια στην Τουρκία είναι δύσκολα για τις ελληνικές ομάδες και όχι μόνο. Κόντρα σε μια ομάδα που έχει φανατικό κοινό, που έχει καυτή έδρα, που έχει ποιότητα. Δεν είχε βέβαια τον Οζίλ χθες η Φενέρμπαχτσε και αυτό στέρισε αρκετό από το δημιουργικό κομμάτι στην ομάδα του πρώην τεχνικού του Ολυμπιακού, του Βίτορ Περέιρα. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Ολυμπιακός νίκησε με ένα 0-3, ένα άνετο ουσιαστικά 0-3, μια άνετη επικράτηση για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι λίγοι το περίμεναν και φαίνεται ότι η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς έχει ξαναμπεί σε έναν σωστό, σε ένα καλό δρόμο, όπως άλλωστε είχε συνηθίσει τους φιλάθλους της τα τελευταία χρόνια με τον Πορτογάλο τεχνικό. Το λέω γιατί ο Ολυμπιακός, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, έχει περάσει αρκετές αναταράξεις από την έναρξη της φετινής περίοδου. Δεν ήταν μόνο αποκλεισμός από τη Λιντογκόρετ στα πέναλτι και ως συνέπεια αυτού αποκλεισμός από τη συνέχεια του Champions League.
Ήταν και κάποια άλλα παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός δεν είχε εντυπωσιάσει με την απόδοσή του και σε έπαιρνε αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα. Καταρχάς να πούμε ότι είχε ξεκινήσει με εκείνη την λευκή ισοπαλία κόντρα στον Ατρόμητο, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πήρε αποτέλεσμα όμως στη Λαμία, δεν ήταν όμως καλή η απόδοσή του και εκεί, ούτε στο παιχνίδι με την Αντβέρπ, στην πρεμιέρα του ομίλου του, κατάφερε να ικανοποιήσει τον κόσμο του με την απόδοσή του, αν και εκεί πήρε την νίκη και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως εχθές πραγματικά συνδύασε ουσία και θέαμα, ένας Ολυμπιακός ο οποίος ήταν εξαιρετικός από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Είχε, νομίζω, ελάχιστοι παίκτες δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού πραγματικά πήραν εξαιρετικό βαθμό και είχε έναν Γιώργο Μασούρα σε τρομερή κατάσταση. Έκανε ίσως το κορυφαίο του παιχνίδι με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Μασούρας, ένα παιδί που έχει περάσει και από εδώ, από τον Πανιόνιο, από την Νέα Σμύρνη. Όσοι τον παρακολουθούσαν από τα παιχνίδια του Πανιωνίου ακόμη, γνωρίζουν πολύ καλά και την ποιότητά του και την αξία του και το πόσο δουλεύει και το πόσο έχει ανεληχθεί στο ελληνικό και πλέον ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, χωρίς να είναι ένας παίκτης που εντυπωσιάζει, χωρίς να είναι ένας παίκτης που τριπλάρει, χωρίς να είναι ένας παίκτης που έχει κάποιο χαρακτηριστικό έτσι που να εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά, αλλά είναι ένας παίκτης εργατικός, ένας παίκτης ό,τι καλύτερο για κάθε προπονητή, ένας παίκτης που θα θυσιάσει το εγώ του για το καλό της ομάδας και αυτό όλα αυτά τον ανταμείβουν με εξαιρετικές εμφανίσεις στο γήπεδο. Δεν είναι τυχαίο πως ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που γύρισε ο Μασούρας, ο οποίος και στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, με το που επέστρεψε, εκείνο ήταν το πρώτο παιχνίδι, όταν επέστρεψε τον τραυματισμό του, έβαλε γκολ από τα πρώτα λεπτά κιόλας της αναμέτρησης. Βρήκε και ο Ολυμπιακός την έντασή του, βρήκε τα πατήματά του ουσιαστικά. Είναι άλλη ομάδα. Ο Μασούρας εχθές ήταν συγκλονιστικός. Μία assist στο έκτο λεπτό για τον Τικίνιο που σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους και έχει κάνει 4 συνολικά τα γκολ του μέχρι στιγμής στο ξεκίνημα της χρονιάς με τον Ολυμπιακό. Μια εξαιρετική εκκίνηση για τον Βραζιλιάνο που άργησε μεν, είχε και εκείνο τον τραυματισμό που του στέρισε, που δεν του επέτρεψε να είναι παρόν σε μεγάλο μέρος της προετοιμασίας, αλλά σιγά σιγά βλέπετε πως βρίσκει το ρυθμό του στο σκοράρισμα και έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ σημαντικό γρανάζει για αυτή τη μηχανή του Ολυμπιακού και εκτός από αυτή την assist είχε και τα δύο γκολ φυσικά στο δεύτερο ημίχρονο, εξαιρετικά γκολ και τα δύο και το βολέ, εκείνο το κοντρόλ που κάνει με το αριστερό και το βολέ με το δεξί που εκτελεί τον κατά τα άλλα πολύ καλό γκολ και πέρα της Φενέρ, έσωσε, νομίζω γλίτωσε τη Φενέρ χθες και από μεγαλύτερο σκορ, τον Αλτάι. Φοβερό το δεύτερο γκολ και το τρίτο όμως, εκείνο το πλασέ που μπορεί να φαίνεται πως ήταν ουσιαστικά με τον Αλτάι εξουδετερωμένο μετά από το σώμα του Αγκιμπού Καμαρά, αλλά ήταν ένα πλασέ ζυγισμένο με την μπάλα να πηγαίνει στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα τουρκικής ομάδας, υπολογισμένο έτσι ώστε η μπάλα να βρει τα δίχτυα και να υπογράψει ο Ολυμπιακός το 0-3, που ήταν και το τελικό σκορ. Ο Μασούρας, ο οποίος θα μπορούσε να κάνει και χατρίκ, βέβαια, έχοντας άλλη μια ευκαιρία να ανεπανάλει το τετατέτ. Εκεί ο goalkeeper της Φενέρ του είπε όχι, σε μια φάση στο τέλος, σε μια αντεπίθεση του Ολυμπιακού που θα μπορούσε βέβαια να τροφοδοτήσει και τον Τικίνιο, αλλά εκεί μιλάει πολλές φορές και ο εγωισμός του επιθετικού, του κάθε ποδοσφαιριστή. Θα είχε την ευκαιρία να γράψει με ακόμη μεγαλύτερα γράμματα το όνομά του στο story του χθεσινού παιχνιδιού, εάν έκανε hat-trick στην Κωνσταντινούπολη. Όχι ότι τώρα βέβαια δεν το έγραψε. Και σε ένα παιχνίδι που γενικά ο Ολυμπιακός φυσικά ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, η Φενέρ δεν είναι ότι δεν απείλησε τον Ολυμπιακό, είχε τις καλές στιγμές η Φενέρ και γενικότερα ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που βρήκε το πρώτο γκολ με το Τικίνιο και σε ένα διάστημα μέχρι ουσιαστικά την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός επέτρεψε στην Φενέρ να φτάσει αρκετές φορές κοντά στην εστία του, να δημιουργήσει και φάσεις. Σημαντικότερο όλων άλλωστε το δοκάρι του Πέλκα, ο οποίος σε εκείνη τη φάση στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου με το σκορ στο 0-1, μάλλον τον ξέχασε η άμυνα του Ολυμπιακού και βρέθηκε σαν κρυφός φόρο από πίσω. Δεν κατάφερε όμως ευτυχώς για τον Ολυμπιακό να σκοράρει. Αλλά η Φενέρ ήταν πάρα πολύ ευάλωτη πίσω. Δηλαδή προσπαθούσε να χτίσει πράγματα μπροστά, στο αμυντικό τρίτο του Ολυμπιακού,
Αλλά κάθε φορά που ο Ολυμπιακός έκλεβε την μπάλα με την εξαιρετική δουλειά που έκαναν οι χαφ του, κατάφερνε να δημιουργήσει πολύ επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την εστία του goalkeeper των Τούρκων. Και αυτό φυσικά ήταν και που έκρινε το παιχνίδι, καθώς είδαμε πως ο Ολυμπιακός ουσιαστικά παίζοντας τις αντεπιθέσεις και στο δεύτερο αλλά και από το ξεκίνημα του παιχνιδιού με το πρώτο γκολ, γιατί και το πρώτο γκολ από αντεπίθεση ήρθε, κατάφερε να φύγει θριαμβευτής από την πόλη. Τρομερό παιχνίδι από τον Αγκιμπού Καμαρά, ένα ακόμη, τέταρτο σερί παιχνίδι που ξεκινάει βασικός. Ο Καμαρά, ο οποίος πραγματικά στο πρόσωπό του Ολυμπιακός φαίνεται να έχει χτυπήσει φλέβα χρυσού. Είχε χτυπήσει ήδη φλέβα χρυσού με τον άλλο Καμαρά πριν από μερικά χρόνια, τον Μαντί. Τώρα πραγματικά ο Αγκιμπού Καμαρά δείχνει να είναι μια εξαιρετική περίπτωση ποδοσφαιριστή. Ένας παίκτης που έχει γεννηθεί το 2001, είναι μόλις 20 ετών από τη Γουινέα και αυτός όπως και ο συνεπώνυμος το Μαντί. Και παίζει λες και είναι ένας παίχτης πολύ πυρός, ένας παίχτης που έχει φάει με το κουτάλι τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Πραγματικά, εάν τον έβλεπε κάποιος εχθές, δεν θα έλεγε με ευκολία ότι αυτός είναι ένας πιτσιρικάς που τώρα κάνει τα πρώτα του παιχνίδια, τις πρώτες του συμμετοχές στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Και το έχουμε δει από την έναρξη της σεζόν, όχι μόνο στο χθεσινό παιχνίδι, και έχει στο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι τυχαίο που ο Μαρτίνς, από έναν παίχτη που ήταν στοίχημα στην αρχή της σεζόν, έχει εξελιχθεί, τον έχει κάνει ο Μαρτίνς σε ένα παίχτη βασικότατο στα πλάνα του. Έκανε πραγματικά τα πάντα χθες. Έτρεχε, πίεζε, μάρκαρε, μοίραζε το παιχνίδι, έπαιζε σωστά, ντρίμπλαρε. Παίζει πολύ μυαλωμένα, παίζει πολύ όρημα ο Αγκιμπού Καμαρά και έχει κάνει πολύ θετική εντύπωση σε όλο τον κόσμο όσους έχουν δει παιχνίδια του Ολυμπιακού φέτος. Φυσικά, ξαναείπαμε ότι ο Μασούρας βέβαια ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Καμαρά από κοντά και ο Τικίνιο που σκόραρε για ακόμη μια φορά. Και ένα ακόμη πράγμα στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε ήταν αυτή η επιλογή, η περίεργη για πολλούς, στην άμυνα του Μαρτίνς. Όταν ανακοινώθηκαν οι αρχικές ενδεκάδες λίγο πριν τη σέντρα, όλοι πίστευαν ότι ο Μαρτίνς μετά από λίγο καιρό θα επιστρέψει σε αυτό το 3-4-3, σε ένα σχήμα με τρεις αμυντικούς πίσω, με τρία center back, γιατί μέσα στην δεκάδα βρίσκονταν και ο Σισε και ο Παπασταθόπουλος και ο Ουσεϊνού Μπα. Είναι ένα σύστημα, ένας πειραματισμός, αν θέλετε, του Μαρτίνς, το είχε δοκιμάσει και προς το τέλος της προηγούμενης σεζόν, που δεν έχει πολλούς υποστηρικτές και γενικότερα ανάμεσα στους φίλους του Ολυμπιακού δεν είναι πολύ δημοφιλές. Αυτό το σύστημα δεν είναι πολύ δημοφιλής, αυτός ο τρόπος παιχνιδιού. Και γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι ο Μαρτίνς το χρησιμοποίησε και καλυμμένα στο χθεσινό παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, ναι μεν τρία center back, αλλά τετράδα πίσω στην άμυνα. Δηλαδή, ο Μπά ήταν αυτός ο οποίος κλήθηκε να παίξει το ρόλο του δεξιού back, έστω και αν στερήθηκε σε πλάτος η άμυνα του Ολυμπιακού με αυτή την επιλογή, γιατί ο Μπά από ένστικτο έτσι κι αλλιώς, επειδή η φυσική του θέση είναι center back, συνέκλεινε λίγο προς το κέντρο και ουσιαστικά με ένα καθαρό αιμοπλάγιο back έπαιξε ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο, το Ρέαμπτσουκ. Αλλά είχε την ατυχία ο Ολυμπιακός να δει τρεις από τους τέσσερις αμυντικούς του να κυτρινίζονται στο πρώτο ημίχρονο, και τον Σισε και τον Ρέαμπτσουκ και τον Μπα. Και ο Μπα ήταν αυτός ο οποίος αντικαταστάθηκε πρώτος, πήρε τη θέση του ο Λαλά στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός είχε ένα κανονικό δεξιό back και έτσι προσέθεσε ο Μαρτίνς περισσότερο πλάτος στην άμυνά του. Δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε αυτόν τον πειραματισμό με τον Μπα σε ρόλο δεξιού back. Είναι πάντως και ένα δείγμα πως ο Μαρτίνς ακόμη ψάχνεται με την άμυνα και με το θέμα των πλάγιων back. Έχουμε ξαναπεί ότι ο Ολυμπιακός ίσως θα έπρεπε να ενισχυθεί λίγο παραπάνω σε αυτή τη θέση, γιατί ο Λαλά ήταν πολύ καλός βέβαια χθες, αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μαρτίνς γενικότερα. Υπάρχει ο Καρμπόβνικ που είναι ένας παίκτης πασπαρτού, μπορεί να παίξει και δεξιά στην άμυνα και αριστερά στην άμυνα. Ο Ρέαμπτσουκ δεν έχει χάσει παιχνίδι σαν αριστερό μπακ, γιατί είναι το μόνο καθαρό μου αριστερό μπακ που έχει ο Ολυμπιακός. Και υπάρχει και ο Ανδρούτσος που, εντάξει, πέρσι μόλις καθιερώθηκε σαν δεξιό μπακ. Δεν χρησιμοποιήθηκε χθες. Προσπαθεί, βοηθάει όσο μπορεί κάθε φορά που καλείται να προσφέρει σε αυτήν την θέση. Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, είχε την πολυτέλεια ο Μαρτίνς και να ξεκουράζει παίχτες εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που έρχεται την Κυριακή. Ο Ελαραμπή, για παράδειγμα, μπήκε στα τελευταία λεπτά, όπως και ο Βαλμπουενά, που καταρχηροκροτήθηκε από το γήπεδο λόγω της θητείας του για 2 χρόνια στη Φενέρμπαχτσε
πριν φτάσει στον Ολυμπιακό και έβγαλε και selfie με ορισμένους οπαδούς της Φενέρ μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Και γενικότερα ξαναλέω ότι ήταν μια τρομερή εμφάνιση για τον Ολυμπιακό, κυρίως μεσοεπιθετικά, κυρίως στα χτυπήματα αυτές της αντιπιθέσεις. Ο Ολυμπιακός πήρε πολύ καλό βαθμό και περιμένουμε να δούμε και τη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός φτάνει τους 6 βαθμούς με αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Δυστυχώς το άλλο παιχνίδι, δυστυχώς τον Ολυμπιακό είχε νικητή. Στις καθυστερήσεις η Άιντραχτ Φραγκφούρτης νίκησε την Αντβέρπ στο Βέλγιο με 0-1 χάρη σε ένα γκολ ενός πρώην Ερυθρόλευκου, του Γκονζάλο Πασχένσια, με πέναλτι. Και λέω δυστυχώς γιατί εάν έμενε ισόπαλο εκείνο το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός τώρα θα ήταν ήδη στο συν 4 από την πρώτη θέση, γιατί η Άιντραχτ είχε 2 βαθμούς και η Αντβέρπ θα είχε έναν μαζί με τη Φενέρμπαχτσε. Η Άιντραχτ όμως κατάφερε και νίκησε. Και έτσι ο Ολυμπιακός τώρα έχει 6 και η Άιντραχτ έχει 4. Φενέρ έναν και η Αντβέρπ κάνει έναν βαθμό. Και αυτόματα γίνονται πάρα πολύ κρίσιμα τα παιχνίδια με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, αυτά τα κολλητά παιχνίδια, μετά τη διακοπή βέβαια για τις εθνικές ομάδες, πρώτα στην Γερμανία, στη συνέχεια στο Καραϊσκάκι, θα κρίνουν νομίζω πάρα πολλά για την πορεία αυτού του ομίλου. Αλλά έτσι και αλλιώς ο Ολυμπιακός με αυτή την φοβερή εκκίνηση που έχει κάνει στον ομιλό του στο Europa, νομίζω ότι πλέον μπορεί να ορίζει μόνος του την τύχη του και τη μοίρα του και θα πρέπει να γίνει κάτι πολύ ανατρεπτικό, πολύ απίθανο για να μπει ο Ολυμπιακός σε μεγάλες περιπέτειες αυτό τον όμιλο και να κινδυνεύει η συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές οργανώσεις και μετά το χειμώνα. Μεγάλη κουβέντα βέβαια αυτή, έχουμε ακόμη 4 αγωνιστικές, αλλά ξαναλέω ότι με αυτό το 2-2 ο Ολυμπιακός έχει βάλει γερά θεμέλια για την πρόκρισή του. Αλλά έχει σημασία η πρόκριση ως πρώτος, γιατί αυτή είναι μια από τις καινοτομίες φέτος του Europa League. Η πρώτη θέση ουσιαστικά βοηθάει τις ομάδες να κερδίσουν γύρω, στην ουσία, αφού σε πάνε κατευθείαν στη φάση των 16. Η δεύτερη θέση οδηγεί σε έναν γύρο play-off με τις τρίτες ομάδες του Champions League. Όπως καταλαβαίνετε, κάθε ομάδα θα θέλει να αποφύγει αυτό τον έξτρα γύρο. Δεν είναι και ότι καλύτερο να πέσει με ομάδες που έρχονται από το Champions League. Αυξάνεται αυτόματα και ο βαθμός δυσκολίας και να κερδίσει γύρω να πάει στους 16. Γι' αυτό καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι όχι απλά η κατάληψη μιας εκ των δύο θέσεων και η πρόκριση, αλλά και η πρωτιά για τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι ο Μασούρας ανακηρύχθηκε παίχτης της αγωνιστικής για το Europa League, για αυτή τη δεύτερη αγωνιστική, όχι απλά του παιχνιδιού κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, και νομίζω ότι είναι και απόλυτα λογικό μετά από 2 γκολ και 1 assist και εκείνη την εξαιρετική του εμφάνιση χθες στο Σουκρού Σαράτσογλου. Και να πούμε επίσης πως αυτό ήταν το 6ο συνεχόμενο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός, το 9ο συνεχόμενο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός μένει αίτητος στην Ευρώπη. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό στην ευρωπαϊκή ιστορία του Ολυμπιακού, στην πορεία του κύπελλα Ευρώπης. Και είναι ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει πόσο τα τελευταία χρόνια έχει γιγαντωθεί ο Ολυμπιακός όσον αφορά τις ευρωπαϊκές του πορείες, εάν ειδικά κάνουμε συγκρίσεις και με τα προηγούμενα χρόνια. Ένα το σερί παιχνίδι ευρωπαϊκό λοιπόν που δεν χάνει ο Ολυμπιακός και το σερί είχε ξεκινήσει από πέρσι σε εκείνο το match revanche με την Arsenal στο Emirates, όταν σε εκείνη τη revanche της ήττας με 1-3 στο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 0-1. Στο Λονδίνο είχε πάρει ένα ακόμη διπλό σε αυτό το γήπεδο που το είχε κάνει συνήθεια τα τελευταία χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν του ήταν αρκετό για να περάσει την επόμενη φάση. Συνεχίστηκε φέτος με τα 6 παιχνίδια που έδωσε στην προκριματική φάση και του Champions League και του Europa League. Δεν μετράει ήττα από το Λουντογκόριτς απέναντι. Μιλάμε για αποτελέσματα σε κανονική διάρκεια και παράταση. Και φυσικά με τα 2 παιχνίδια αυτά τώρα στην αρχή του ομίλου με την Αντβέρπ, τις 2 νίκες και την Φενέρ Μπαχτσέ. Ένα θρίαμβος για τον Ολυμπιακό ουσιαστικά στην πόλη, ένα τεράστιο αποτέλεσμα που εγώ θα πω όμως ότι πρέπει να έχει και αντίκρισμα, πρέπει να έχει και συνέχεια, γιατί πολλές φορές έχουμε δει όχι μόνο τον Ολυμπιακό και άλλες ελληνικές ομάδες να φέρουν πολύ μεγάλα αποτελέσματα σε πρώτες φάσεις, στα πρώτα στάδια ακόμα ευρωπαϊκών διοργανώσεων
και μετά να πέφτουν θύματα αποκλεισμού και εκπλήξεων από ομάδες που ίσως δεν το περιμένουμε. Τα αποτελέσματα, τα παραδείγματα, με συγχωρείτε, είναι πάρα πολλά. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, το 18-19 είχε αποκλείσει τη Μίλαν με μια φοβερή βραδιά στο Καρισκάκη, και εκείνο το θριαμβευτικό 3-1 επί των Ιταλών. Είχε αφήσει έξω, εκτός φάσης ομίλων, εκτός Europa League, τους Ρωσονέρι, αλλά στην αμέσως επόμενη φάση πήγε και αποκλείστηκε από την Δυναμό Κιέβου. Ο Παναθηναϊκός κάποτε είχε θριαμβεύσει στο Ολύμπικο κόντρα στη Ρώμα, είχε νικήσει μέσα έξω τη Ρώμα, που μιλάω για σεζόν 2009-2010, που εκείνη την περίοδο η Ρώμα ήταν ίσως η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη, και μετά πήγε στην αμέσως επόμενη φάση και αποκλείστηκε από τη Σαντάρ Λιέγης, εκείνη τη χρονιά του Double με τον Νίκο Νιόπλια στον πάγκο. Γενικότερα, υπάρχουν πολλά παραδείγματα θριάμβων για τις ελληνικές ομάδες που όμως δεν έχουν την ανάλογη συνέχεια. Μα θυμίζω, ας πούμε, και πρόπερση ο Ολυμπιακός πήρε εκείνη την επική πρόκριση μέσα στο Emirates με τον γκολ στις καθυστερήσεις στο τέλος της παράτασης στο μάτς με την Arsenal, και μετά πήγε και αποκλείστηκε από τη Wolves, που εντάξει, βέβαια, και η Wolves πολύ μεγάλη, πολύ καλή ομάδα, πολύ ποιοτική ομάδα. Εντάξει, εκεί βέβαια έπαιξαν ρόλο και άλλοι παράγοντες και μια εχθρική διαιτησία και το πολύ μεγάλο διάστημα που μεσολάβησε λόγω της διακοπής εξαιτίας του κορονοϊού μεταξύ του πρώτου παιχνιδιού και της revanche. Αλλά θέλω να πω ότι το κάνουν συνέχεια οι ελληνικές ομάδες, δημιουργούν πολύ μεγάλες προσδοκίες με μερικά αποτελέσματά τους στην αρχή της σεζόν και έχουν την τάση να απογοητεύουν στη συνέχεια, ή αν όχι να απογοητεύουν, γιατί ίσως είναι μια βαριά λέξη, να αδυνατούν να κάνουν το βήμα παραπάνω τη στιγμή που έχουν δημιουργήσει με προηγούμενα αποτελέσματά τους μεγάλες προσδοκίες. Ας ελπίσουμε ο Ολυμπιακός να πατήσει πάνω σε αυτό το πολύ μεγάλο θρίαμβο, το χθεσινό. Άλλωστε, την τελευταία χρόνια κάνει βήματα μπροστά στην Ευρώπη. Γίνεται πιο έμπειρος όλο ένα και περισσότερο, και ας ελπίσουμε πραγματικά για το καλύτερο, γιατί και σαν χώρα έχουμε ανάγκη να τα πάμε όσο καλύτερα γίνεται, να τα πάνε όσο καλύτερα γίνεται οι ομάδες μας την φετινή χρονιά, μπας και μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε λίγο και στην κατάταξη της UEFA και να έρθει και λίγο σε καλύτερη μοίρα το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ολυμπιακό και πάμε ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδεχόταν χθες στην Τούμπα την Σλόβαν Μπρατισλάβας από την Σλοβακία, ομάδα την οποία απέκλεισε ο Ολυμπιακός στα play-off του Europa League για να βρεθεί στους ομίλους της δεύτερης τάξης Ευρωπαϊκής Αθλητικής Διοργάνωσης, ρίχνοντας την Σλόβαν στο Conference League, στην τρίτη Ευρωπαϊκή Διοργάνωση που κάνει το δικό της ντεμπούτο την φετινή χρονιά. Αυτή την ομάδα αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μπορεί να προηγήθηκε με τον ΑΚΠΟΜ στο μόλις το 1 λεπτό και να ξεκίνησε το παιχνίδι με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά προσγειώθηκε απότομα στην πραγματικότητα. Μόλις 5 λεπτά μετά η Σλόβαν ισοφάρισε στο 14 και το 1-1 ήταν το τελικό σκορ. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στην επικράτησή του κόντρα στη Λίνκολν στο Γιβραλτάρ στην πρεμιέρα του ομίλου του. Και μπορεί να παραμένει αίτητος, αλλά πήρε μόλις ένα βαθμό στην αναμέτρηση κόντρα στην Σλόβαν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήγε σε αυτό το μάτς με το ηθικό ανεβασμένο μετά την σημαντική νίκη του που πήρε στο ντέρμπι δικεφάλων κόντρα στην ΑΕΚ πριν από λίγες ημέρες, το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Αλλά η γενικότερη εντύπωση είναι ότι έμεινε σε αυτό το ντέρμπι, γιατί δεν μπόρεσε να ουσιαστικά να εξαργυρώσει αυτή την πολύ καλή ψυχολογία που είχε με το σημαντικό αυτό αποτέλεσμα που είχε πάρει με άλλη μια νίκη κόντρα στην Σλόβαν. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος δεν ξεκίνησε ούτε τον Σβιντέρσκι, ούτε τον Βιερίνια, ούτε τον Μπίσεσβαρ, ο οποίος ήταν και ο καλύτερος παίκτης στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και γενικότερα έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στο ξεκίνημα της χρονιάς ο Μπίσεσβαρ. Αντίθετα, πήγε με βασικό τον ΑΚΠΟΜ, ο οποίος σκόραρε βέβαια, τον δικαίωσε. Και ο Μίτριτσα πήρε θέση βασικού στα αριστερά, ο Ντάγκλας Αουγκούστο. Γενικότερα όμως, ίσως αυτές οι επιλογές δεν βγήκαν για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σίγουρα θα ήθελε την νίκη για να είναι σε μια πολύ καλύτερη μοίρα σε αυτό τον όμιλο, αλλά φάνηκαν σε αυτό το παιχνίδι και κάποια θέματα στην άμυνά του και γενικότερα δεν πήρε βοήθεια και από πολλούς ποδοσφαιριστές, δεν πήρε βοήθεια από τα εξτρέμ του, ούτε και από τον Ζίβκοβιτς, ούτε και από τον Μίτριτσα που έπαιξε αριστερά. Γενικότερα πολλοί παίχτες πρωτοκλασάτη δεν τράβηξαν χθες στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα να μείνει σε αυτό το 1-1 με την Σλόβαν και ευχή όλων φυσικά είναι να μην του στοιχήσει αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί είναι ένας όμιλος που έχει τις δικές του δυσκολίες. Θυμίζω ότι υπάρχει και η Κοπεχάγη σε αυτόν τον όμιλο. Μια Κοπεχάγη η οποία έχει ξεκινήσει πολύ καλά, έχει κάνει το 2-2, είναι πρώτη με 6 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 4, η Σλόβαν έχει τώρα έναν με αυτήν την ισοπαλία που πήρε στην Τούμπα και η αδύναμη Λίνκολν από το Γιβραλτάρ παραμένει στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό. Τώρα, όπως λέγαμε και πως πολλά θα κρίνουν τα δύο κολλητά παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης στον όμιλο της Europa League, έτσι πολλά θα κρίνουν και τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Κοπεχάγη για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa Conference League. Εδώ ισχύει ό,τι είπαμε και στο Europa League και πάλι εδώ ο πρώτος κερδίζει έναν γύρο και πάει κατευθείαν στην επόμενη φάση, στη φάση των 16. Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ τερματίσει δεύτερος, θα παίξει ένα γύρο play-off με τις ομάδες τις τρίτες από το Europa League αυτή τη φορά, που θα έχουν μια ακόμη ευκαιρία να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους περιπέτεια. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι ό,τι σκεί για τον Ολυμπιακό για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ πολύ σημαντικό να τερματίσει στην πρώτη θέση και να είναι αυτόματα στη φάση των 16 αυτής της νεοσύστατης διοργάνωσης. Δεν θα είναι εύκολο. Η Κοπεχάγη του ΖΕΚΑ περιμένει τώρα σε δύο κολλητά παιχνίδια και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δείξει εκεί χαρακτήρα και να πάρει το καλύτερο που μπορεί. Είναι μονόδρομος η πρόκριση για τον ΠΑΟΚ από αυτό τον όμιλο σε μια διοργάνωση, ξαναλέω, καινούρια, αλλά είναι υποχρέωση για την ομάδα της Θεσσαλονίκης να πρωταγωνιστήσει
σε αυτό τον όμιλο, να πάει όσο πιο μακριά μπορεί σε αυτή την διοργάνωση και γενικότερα σαν ελληνικό ποδόσφαιρο να διεκδικούμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για να ανακτήσουμε όσο μπορούμε το χαμένο έδαφος. Θα δούμε τι θα γίνει στις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, μιας και ξεκινήσαμε με Europa League και με Conference League, λίγο και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Ξαναγυρνάμε λίγο τώρα στο Europa League. Λίγο έτσι να δούμε, είπαμε για την Eintracht που νίκησε στις καθυστερήσεις στην Antwerp. Η Λέγκη ανοίξε 1-0 τη Leicester, η οποία δεν έχει κάνει και πολύ καλό ξεκίνημα στη χρονιά και ειδικά στο Europa που έχει μείνει μόνο στον ένα βαθμό, αυτό που είχε πάρει με την Νάπολη. Η Νάπολη που έχασε και αυτή από τη Σπαρτάκ Μόσχας με 2-3, είχε την ατυχία βέβαια να μείνει από νωρίς με παίχτη λιγότερο. Ο Μάριο Ρουί ήταν αυτός ο οποίος αποβλήθηκε μόλις στο 30 και ενώ οι Ναπολιτάνοι είχαν ανοίξει το σκορ στο 11ο δευτερόλεπτο με τον Ελμάς. Η Νάπολη που έχει κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα και στο Ιταλικό πρωτάθλημα με 6-6. Αλλά η πορεία της Europa League δεν είναι ανάλογη. Και είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτόν τον όμιλο, για παράδειγμα, με Λέγκια, Σπαρτάκ, Νάπολη και Λέστερ, η Νάπολη και η Λέστερ ήταν τα φαβορή. Και τώρα μετά από τις δύο πρώτες αγωνιστικές, η Λέγκια είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς, η Σπαρτάκ έχει 3 και η Νάπολη με τη Λέστερ έχουν μόλις ένα βαθμό αυτόν που είχαν πάρει στη μεταξύ τους ισοπαλία στην πρεμιέρα. Θα δούμε όμως, ακόμη είναι νωρίς. Μία ακόμη ήταν για τη Rangers 1-0 από την Σπάρτα Πράγας, η Eindhoven 4-1 την Sturm Graz. Η Lyon 3-0 την Broadway μετά την νίκη της επί των Rangers νίξε και τους Δανούς και έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στον όμιλο. Real Sociedad Μονακό 1-1 σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια αυτής της αγωνιστικής στο Europa. Ferencváros Betis 1-3 πιστοποίησε για ακόμη μια φορά η Betis ότι έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν και είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα που αξίζει να την παρατηρήσουμε καλύτερα και να ασχοληθούμε καλύτερα μαζί της. Μπράγκα Μίντλαντ 3-1, Λουντογκόρετς Ερυθρός Αστέρας 0-1, Μαρσέι Γαλατασαράι 0-0 σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια, διακόπηκε για μερικά λεπτά και συνεχίστηκε, αλλά δεν είχαμε τελικά γκολ και είναι ένα ακόμη παιχνίδι της Μαρσέι που διακόπτεται για επεισόδια. Θυμίζω ότι είχε γίνει και τον Αύγουστο σε εκείνο το παιχνίδι με την Νις. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Γαλλία, συνεχώς ακούμε για πολλά περιστατικά βίας, ειδικά τη φετινή χρονιά. Γίναμε μάρτυρες ξανά αυτών των θλιβερών περιστατικών που μακάρι κάποια στιγμή να εκλείψουν τελείως. Λάτσιο Λοκομοτίβ Μόσχας 2-0 με κεκτημένη ταχύτητα η Λάτσιο από τη μεγάλη της νίκη στο Ντέρμπι ντε λα Καπιτάλε με 3-2 κόντρα στη Ρώμα. Νίκησε και τους Μοσκοβίτες. Γκένκ Δυναμό Ζάγκρεπ 0-3, West Ham Rapid Viennis 2-0 και Celtic Leverkusen 0-4. Πέρασε σαν σύμφωνας η Bayer Leverkusen από την Γλασκόβη. Και πάμε τώρα να δούμε λίγο και τα αποτελέσματα του Europa Conference League. Στο Conference League πολλά από τα βλέμματα είναι στραμμένα σε Tottenham και Roma γιατί είναι οι πιο δυνατές ομάδες που συμμετέχουν στην διοργάνωση αυτή. Η Tottenham, να πούμε πως έριξε 5 στην σλοβενική Μούρα και ήταν το παιχνίδι που επιτέλους ξύπνησε, μπορούμε να πούμε, ο Χάρι Κέιν, ο οποίος πέτυχε hat-trick. Βέβαια, το επίπεδο δυσκολίας ήταν αρκετά χαμηλό, το επίπεδο του αντιπάλου δεν ήταν τόσο υψηλό, αλλά μπορεί, επειδή οι επιθετικοί λειτουργούν κυρίως με την ψυχολογία, μπορεί αυτό το παιχνίδι να είναι ένα μάτς το οποίο ίσως ξεκλειδώσει ψυχολογικά το Harry Kane και ξεμπουκώσει, όπως λέμε, για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο Kane, ο οποίος πάλεψε πολύ για μια μεταγραφή αυτό το καλοκαίρι, θέλοντας να βρεθεί σε μια ομάδα η οποία διεκδικεί με αξιώσεις τρόπαια, αλλά η Tottenham δεν θέλησε να τον παραχωρήσει και είναι λογικό να είναι επηρεασμένος τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν με αυτή την ιστορία. Ο Κέιν, ο οποίος μπήκε ξανά αλλαγή σε εκείνο το παιχνίδι με τη Μούρα το χθεσινό, γιατί δεν ξεκίνησε. Στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησε ο Ντέιν Σκάρλετ, ένας πιτσιρικάς επιθετικός, 17 ετών μόλις. Είναι και μια ευκαιρία σε αυτά τα παιχνίδια για τις ομάδες αυτές να δοκιμάζουν παίχτες, να δίνουν ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές.
Και όσο για την Ρώμα, νίκησε με 3-0, αν κάνω λάθος, ναι, την Ζόρια από την Ουκρανία, μέσα στην Ουκρανία, με γκολ του Ελσαράουι, του Σμόλινγκ και του Τάμι Αμπραχάμ. Η Ρώμα που δεν τα κατάφερε στο μεγάλο ντέρμπι της πρωτεύουσας την περασμένη Κυριακή κόντρα στην Λάτσιο. Αλλά στο Conference League έχει ξεκινήσει μια χαρά. Είχε βάλει και 5 στην CSKA Σόφιας στην πρεμιέρα. Και έχει και η Ρώμα 6 βαθμούς και 2 στα 2 η ομάδα του Μουρίνιο. Από εκεί πέρα, Λίντσερ Μακάβι Τελαβίβ 1-1, Αλασκέρ Τελσίνκι 2-4, Κλούζ Ράντερς 1-1, Αλκμαρ Γιάμπλονετς 1-0, Παρτιζάν Φλόρα 2-0, Γάνδη Ανόρθωση 2-0, Τσεσεκά Σόφιας Μπόντο Γκλίμπτ 0-0, Ομόνια Καραμπάγκ 1-4, Κοπεχάγη Λίνκολν 3-1, είπαμε για τον όμιλο του ΠΑΟΚ, Φίτε Σερέν 1-2, Ουνιόν Μακάμπι Χάιφα 3-0, Ουνιόν Βερολίνου, Βασιλεία Καϊράτ 4-2 και Φέγενορντ Σλάβια Πράγας 2-1, αυτά για το Conference League. Και σε πολύ λίγο θα πάμε να δούμε τα παιχνίδια που προκάλεσαν αίσθηση στο Champions League και μερικά πράγματα έτσι που αξίζει να αναφέρουμε από την δεύτερη αγωνιστική και της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
πάντα εδώ στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV της Νέας Σμύρνης. Πρώτος σκόρερ, Ανδρέας Λεκάκης, στα μικρόφωνα όπως κάθε Παρασκευή, σήμερα 1η του μήνα, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα για ακόμη μια φορά. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος αυτό της εκπομπής είπαμε για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League χθες, στη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την Σλόβαν Μπρατισλάβας. Πάμε λίγο τώρα και στο Champions League, όπου είχαμε την δεύτερη αγωνιστική και εκεί στην φάση των ομίλων και είχαμε ξανά πολύ μεγάλες συγκινήσεις και πολύ ωραία παιχνίδια και πολύ όμορφες ιστορίες που σχηματίστηκαν σε αυτή την αγωνιστική με τα παιχνίδια αυτά. Να ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια της Τρίτης, να τα πάρουμε με τη σειρά. Εκεί όπου είχαμε τα παιχνίδια για τους ομίλους τους πρώτους, 1-4. Κανονικά, το παιχνίδι που θα έπρεπε να μονοπολεί το ενδιαφέρον και μετά το πέρας των 90 λεπτών, σε εκείνη την αγωνιστική ημέρα, θα ήταν το Paris Saint-Germain Manchester City, η κόντρα αυτών των δύο ομάδων που έχουν ως διακαή τους πόθο να κατακτήσουν επιτέλους την κούπα με τα μεγάλα αυτιά. Αλλά πραγματικά το παιχνίδι που τράβηξε πάνω του όλα τα βλέμματα ήταν νομίζω το μοναδικό παιχνίδι που κανείς δεν περίμενε πως θα το κάνει αυτό. Και μιλάω για το Real Madrid της Σέριφ, που φυσικά είχε και μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας του Αθανασιάδη και του Κολοβού στην δεκάδα της Σέριφ. Αλλά τους παίκτες αυτούς και ειδικά τον Αθανασιάδη τους έμαθε μέσα σε μια νύχτα όλη η Ευρώπη. Όλος ο κόσμος, γιατί πραγματικά στον Μπερναμπέου το βράδυ Τρίτης γράφτηκε ιστορία με εκείνη την τρομερή, τη μοναδική νίκη της πρωταθλητρίας Μολδαβίας μέσα σε αυτό το θρυλικό γήπεδο κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Σε ένα παιχνίδι που πραγματικά έλαμψε το άστρο του πρώην τερματοφύλακα της ΑΕΚ, ανήκει ακόμη στην ΑΕΚ, ο Αθανασιάδης δανεικός της ΣΕΡΙΦ Τιρασπόλ. Έκανε 10 επεμβάσεις. Η Ρεάλ είχε συνολικά 31 σουτ, 31 τελικές προσπάθειες σε αυτό το παιχνίδι, 11 σουτ στο αντίπαλο τέρμα, 10 οι επεμβάσεις του Αθανασιάδη. Ό,τι πήγαινε μέσα πραγματικά το έβγαζε ο goalkeeper της Σέριφ και ήταν πραγματικά το βράδυ της καριέρας του, το βράδυ της ζωής του. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που όλοι οι παίχτες αυτών των ομάδων δεν έχουν άλλη επιλογή. Πρέπει να κάνουν το μάτς της καριέρας τους, γνωρίζουν ότι ίσως δεν έχουν άλλη ευκαιρία να παίξουν σε αυτό το μοναδικό στάδιο του Σαντιάγκο Μπερναμπέου κόντρα στα μεγάλα αστέρια της Ρεάλ Μαδρίτης και οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Το ίδιο θα έλεγα και αν παίζανε στην έδρα της Μίλαν, αν παίζανε στην έδρα της Ίντερ, αν παίζανε στην έδρα της Μπάγκερν κτλ. Και είναι αυτές οι βραδιές που από το πουθενά μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σε έναν ποδοσφαιριστή. Δεν μιλάμε μόνο για τον Αθανασιάδη, έβγαλε πολλές ωραίες ιστορίες αυτό το παιχνίδι. Για παράδειγμα, ο σκόρερ του πρώτου γκολ της Σέριφ, ο Γιαξιμπόεφ, από το Ουσμπεκιστάν, πριν από ένα χρόνο έπαιζε άγνωστος μεταξύ αγνώστων σε μια ομάδα και παράλληλα, από ό,τι είχα διαβάσει και την ιστορία του, ήταν και συντηρητής του γηπέδου, του χορταριού. Και φτάνει 1-1,5 χρόνο μετά να παίζει ο Σαντιάγκο Μπερναμπέου και η ομάδα του να παίρνει την νίκη σε παιχνίδι Champions League, σε παιχνίδι φάσης ομίλων Champions League κόντρα στην Real Madrid. Ο Τίλ που στο 89 έβαλε ένα γκολ με απίστευτο βολέ, με την μπάλα να καρφώνεται στο παράθυρο του Κουρτουά από το Λουξεμβούργο. Ένας παίχτης πραγματικά έβαλε τον γκολ της ζωής του, ένα γκολ που θα έχει να το οδηγείται ακόμη και στα εγγόνια του. Τα είπε όλα η αντίδραση του Γιαξιμπόεφ μόλις σκόραρε το 0-1, που έπιασε από το πρόσωπό του. Πραγματικά δεν το πίστευε ο Ουσμπέκος πως έχει μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα πως άλλαξε ουσιαστικά η ποδοσφαιρική του καριέρα, που έφτασε, τι έφτασε να κάνει. Αλλά νομίζω ότι ο μεγάλος προγραμματιστής ήταν ο Αθανασιάδης, ο οποίος πήρε και το βραβείο του καλύτερου παίχτη της αγωνιστικής. Και καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη αναγνώριση και πόσο μεγάλη διαφήμιση είναι για τον ίδιο τον παίχτη, όχι μόνο για την ομάδα. Εντάξει, την ομάδα την έμαθαν άπαντες μέσα σε ένα βραδύ, δεν το συζητάμε. Όλη αυτή λοιπόν η εμφάνιση για τον Αθανασιάδη. Ένα παιχνίδι στο οποίο η Σέριφ κατάφερε, ήταν μια ομάδα με όλη την έννοια της λέξης, αμύνθηκε μαζικά, έστησε το δικό της τείχος πίσω, όπως
Άλλωστε, δεν είναι κάτι που το κατακρίνουμε αυτό. Όπως άλλωστε περιμέναμε να κάνει, κάθε ομάδα μικρότερου ελληνικού θα έκανε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ προσπάθησε, δεν είναι ότι δεν έπαιξε. Δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες. Το γκολ το πέτυχε με πέναλτι με τον Μπενζεμά. Ένα πέναλτι το οποίο παραλίγο και αυτό να το πιάσει ο Αθανασιάδης. Αν προσέξετε καλά, να το ξαναδείτε στην εκτέλεση του Μπενζεμά. Αλλά ήταν τόσο καλή εκτέλεση του Μπενζεμά που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα πραγματικά ο goalkeeper της Σέριφ. Πάρα πολλές ευκαιρίες για την Real Madrid, αλλά σε όλες είχε απάντηση ο Αθανασιάδης. Ανακάτεψε για κάποια στιγμή την τράπεζα ο Αντσελότη. Έκανε 4 αλλαγές μαζεμένες μετά την ισοφάριση. Αναγκάστηκε να βάλει τον Καμαβιγκά, ακόμη και αριστερό back, για να του βγουν τα κουκιά. Έπαιξε με 4 προωθημένους, με Ροντρίγκο, Βινίσιους, Μπεντζεμά, Γιώβιτς στα τελευταία λεπτά, για να καταφέρει η Real να φτάσει στον γκολ της νίκης. Αλλά τελικά η Σέριφ, εκμεταλλευόμενη και τις αμυντικές αδυναμίες της Real που έχουμε συζητήσει τόσο πολύ για αυτές από την αρχή της χρονιάς, κατάφερε και πήρε μια σπουδαία νίκη. Και με αυτή τη νίκη έδωσε συνέχεια μάλιστα και στη νίκη της Πρεμιέρας που νίκησε και τη Σαχτάρ. Και αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα που πολύ λίγοι περίμεναν. Αλλά αν η νίκη της Σαχτάρ είναι ένα αποτέλεσμα που λίγοι περίμεναν, τι να πούμε για το διπλό που πήρε μέσα στην Ισπανία η ομάδα από την Μολδαβία, που στρογγυλοκάθεται πλέον στην κορυφή του ομίλου και έχει βάλει πολύ δύσκολα και στη Ρεάλ αλλά και στην Ίντερ σε αυτά τα μεγαθύρια που βρίσκονται σε αυτόν τον όμιλο. Λοιπόν, ο Αθανασιάδης, να πούμε πως κλήθηκε και στην εθνική ομάδα. Νομίζω ότι ήταν κάτι που το περιμέναμε λίγο πολύ μετά από αυτή τη μυθική του εμφάνιση μέσα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Πραγματικά, αν πρέπει να επιλέξουμε το παιχνίδι, νομίζω της δεύτερης αγωνιστικής, αυτό θα ήταν το παιχνίδι της Real με την Sheriff. Και κάτι τέτοιες βραδιές μας κάνουν να αναρωτιόμαστε πραγματικά πόσο τοξικό μπορεί να είναι το περιβάλλον στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πόσο κακό μπορεί να κάνει σε μερικούς Έλληνες ποδοσφαιριστές το όλο κλίμα που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάρτε για παράδειγμα τώρα τον Κολοβό και τον Αθανασιάδη. Έναν τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη που η ΑΕΚ δεν τον πίστεψε. Ο Κολοβός, ο οποίος ούτε στον Ολυμπιακό ούτε στον Παναθηναϊκό μπόρεσε να βρει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό. Φύγαν και τα δύο παιδιά αυτά, πήγανε στη Μολδαβία, σε μια άγνωστη ποδοσφαιρικά χώρα ουσιαστικά. Ένα πρωτάθλημα για το οποίο κανείς δεν έχει καμία εικόνα. Η πιο γνωστή ομάδα είναι η Σέριφ, η οποία και αυτή φέτος για πρώτη φορά είναι στα χτωπούντα της διοργάνωσης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πήρε την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Σέριφ που έκανε εντυπωσιακή πορεία και στα προκριματικά. Από τότε, από το καλοκαίρι, από τα προκριματικά αρχίσαμε να τη συζητάμε. Και ενώ κάποιοι ίσως τότε με τη γνωστοποίηση της απόφασης να φύγουν για τη Μολδαβία ίσως και να τους χλέβασαν, δηλαδή από την άποψη ότι πάνε σε ένα πρωτάθλημα ακόμη κατώτερο από το ελληνικό, βλέπετε που είναι τώρα οι ελληνικές ομάδες. Η ΑΕΚ δεν είναι καν στο Conference League. Έχει αποκλειστεί, θυμίζω, από τη Βελέζ, από μια ομάδα της Βοσνίας στα προκριματικά του Conference. Και βλέπετε που είναι ο Αθανασιάδης και ο Κολοβός. Να νικάνε τη Real Madrid μέσα στον Μπερναμπέου και να ζουν τέτοιες μεγάλες βραδιές. Για αυτές τις βραδιές άλλωστε πήγανε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό είναι ένα μάθημα. Βλέπουμε λοιπόν πώς μερικοί παίχτες, μερικές αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν την πορεία της καριέρας ενός ποδοσφαιριστή και γενικότερα όλη του την ζωή. Λοιπόν, αυτά για το Real Sheriff. Εντάξει, από πλευράς Real Madrid δεν χρειάζεται να το πούμε ότι είναι ένα κάζο για τη Real, μια τεράστια αποτυχία αυτή η ήττα από τη Sheriff. Ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του Champions League όσον αφορά τη φάση των ομίλων. Αλλά το παρήγορο για τη Real είναι αυτό που σας είπα, ότι δεν είναι ότι ήρθε αυτή η ήττα έχοντας κάνει μια πολύ άσχημη εμφάνιση. Προσπάθησε η Real, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες. Γενικά με τον Αντσελότη δείχνει ότι θα είναι πολύ πιο επιθετική σε σχέση με την ομάδα υπό τις οδηγίες του Ζιντάν. Και στη Real θέλουν να το δουν αυτό ως μια κακή παρένθεση. Για τη Real μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, τα έχουμε αναλύσει και άλλη φορά, έτσι και αλλιώς. Πάμε να δούμε όμως και τα υπόλοιπα αποτελέσματα της Τρίτης και να συζητήσουμε κάποια πραγματάκια. Για τον ίδιο όμιλο, Ίντερ δεν τα κατάφερε ούτε κόντρα στη Σαχτάρ. 0-0. Ένα χορταστικό πάντως 0-0. Αλλά καμιά από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να σκοράρει και να πάρει τους βαθμούς της νίκης. Και η Ίντερ, η οποία
Εδώ και χρόνια μπορεί να έχει επιστρέψει στο Champions League, αλλά δεν έχει καταφέρει να περάσει από τους ομίλους. Και πάλι μπλέκει νωρίς-νωρίς, κυρίως και λόγω της απροσδόκητης πορείας της Σέριφ για την ώρα. Έχει 6 βαθμούς η Σέριφ, έχει 3 η Ρεάλ και η Ίντερ έχει μόλις 1 βαθμό, όσους και η Σαχτάρ. Γιατί η Ίντερ είχε χάσει στην πρεμιέρα από τους Ισπανούς. Επομένως, οι νερατζούροι θα πρέπει να δείξουν πολύ καλύτερο πρόσωπο, να σοβαρευτούν περισσότερο, γιατί αν δεν καταφέρουν να περάσουν ούτε από αυτό τον όμιλο, αυτό και θα είναι παταγώδης αποτυχία όσον αφορά το Champions League. Ο Άγιαξ νίκησε την Μπεσίκτας 2-0 και έδωσε συνέχεια στην πολύ καλή του εμφάνιση και την πεντάρα κόντρα στη Sporting στην πρεμιέρα. Ένα ακόμη γκολ από τον Αλέ, που είναι πρώτο σκόρερ μέχρι στιγμής στο Champions League. Το πρώτο γκολ το έβαλε ο Μπερκχάουζ. Ο Άγιαξ έχει μια καταπληκτική ομάδα, μία ακόμη πολύ καλή φουρνιά. Τελευταία πολύ καλή ομάδα του Άγιαξ που θαυμάσαμε ήταν η ομάδα τη σεζόν 18-19 που έφτασε μια ανάσα από τον τελικό του Champions League. Έχουν φύγει αρκετοί παίχτες. Τα είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά από εκείνη την ομάδα, αλλά έχουν βγει νέα ταλέντα για τον Άγιαξ. Έχει δημιουργηθεί επίσης ένα πολύ καλό σύνολο υπό τις οδηγίες του ίδιου προπονητή, του Τεν Χαγ. Και νομίζω ότι ο Εάντα θα μας αποσχολήσει ευχάριστα και τη φετινή χρονιά στο Champions League. Το Μίλαν Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν ένα περίεργο παιχνίδι. Γιατί Μίλαν ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς, ένα μάτς γιορτή, γιατί οι βραδιές της Champions League επέστρεψαν στο Σαν Σίρο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Γενικότερα η Μίλαν είχε να παίξει στο Champions League από τη σεζόν 13-14, να θυμίσουμε. Και η γιορτή αυτή συνεχίστηκε γιατί η Μίλαν προηγήθηκε, η Μίλαν είχε χάσει την πρεμιέρα από τη Λίβερπουλ σε ένα πολύ ωραίο μάτς στο Anfield με 3-2, προηγήθηκε με τον Λεάο με 1-0, αλλά στη συνέχεια δέχθηκε την κόκκινη κάρτα ο Κεσί στο 29 και κάπου εκεί άλλαξαν οι ισορροπίες όλου του παιχνιδιού. Συζητήθηκε πολύ έντονα αυτή η απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον Κεσί μόλις στο μισάωρο. Και η Ατλέτικο, χωρίς να είναι καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο, μια Ατλέτικο που προερχόταν και από όχι και τόσο καλά αποτελέσματα στην Ισπανία και γενικότερα κυριαρχεί η ίδια και η ίδια κουβέντα για τους Ροχιμπλάνκους όπως κάθε χρονιά, ότι έχουν τόσο γεμάτο ρόστερ και τόσο ποδοσφαιριστές που μπορούν να παράξουν ποδόσφαιρο και να σκοράρουν πολλά γκολ, αλλά πάλι δεν καταφέρουν να παίξουν ευθετικά. Αλλά με 2 γκολ στα τελευταία λεπτά, η Ατλέτικο βρήκε τον τρόπο να γυρίσει το μάτς με το πρώτο γκολ του Γκρισμάν στην επιστροφή του στους Ροχιμπλάνκους και με πέναλτι του Σουάρες στο 97, παρακαλώ, στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Ατλέτικο γύρισε το μάτς. Δεν περίμεναν οι Μιλανέζοι ότι θα χάσουν το μάτς με αυτόν τον τρόπο. Ήταν μια ψυχρολουσία για τη Μίλαν. Ένας τρίαμβος παράλληλα για την Ατλέτικο, που πήρε το πρώτο της τρίποντο στον όμιλο, σε αυτόν τον πολύ περίεργο και δύσκολο όμιλο, όπου βρίσκεται επίσης και η Λίβερπουλ με την Πόρτο. Είναι το τρίτο μάτς που η Ατλέτικο παίρνει τις καθυστερήσεις. Έχει πάρει και 2 στην Ισπανία έτσι και αρκετά πέρσι, δείχνοντας το γνωστό της μέταλλο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και επίσης να πούμε πως αυτό το γκολ του Σουάρες ήταν πολύ σημαντικό, γιατί ήταν το πρώτο εκτός έδρας του Ουρουγουανού στο Champions League μετά το 2015. Είχε 6,5 χρόνια να σκοράρει ο Σουάρες σε εκτός έδρας μάτς του Champions League. Και καταλαβαίνετε ότι, επειδή ξαναλέμε ότι σε έναν επιθετικό μετράει πάρα πολύ ψυχολογία, όλο αυτό επιδρά σημαντικά και βρίσκεται στο μυαλό κάθε παίχτη, ακόμη και αν λέγεται Λουίς Σουάρες, που έχει κάνει αυτή την πολύ μεγάλη πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και όμως παρόλα αυτά, στο 97 με την μπάλα να καίει και όλο αυτό το αρνητικό ρεκόρ να προηγείται, ζήτησε ο Σουάρες, πήρε την μπάλα, ήταν πολύ κακό το πέναλτι, ίσως δείγμα του άγχους που είχε και της πίεσης που είχε ο Σουάρες, αλλά αυτό που μετράει ήταν ότι η μπάλα μπήκε στα δίχτυα και η Ατλέτικο έφυγε νικήτρια από αυτό το παιχνίδι. Στο άλλο μάτς του ομίλου, η Λίβερπουλ πέρασε για μια ακόμη φορά αέρας, σύμφωνας, από τον Τραγκάο με 1-5. Γενικότερα η Πόρτο τα τελευταία μάτς στον Τραγκάο σκοράρει από 4 γκολ και πάνω. Υπάρχει ένα 5-0, υπάρχει ένα 4-0 πρόσφατα. Πήρε μπροστά ξανά η μαγική τριάδα. 2 γκολ ο Σαλάχ, 2 γκολ ο Φιρμίνο, 1 γκολ ο Μανέ. Τραγική η Πόρτο αμυντικά. Πραγματικά η Λίβερπουλ έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα των Δράκων και έστησε πάρτι για ακόμη μια σεζόν στον Τραγκάο, που έχει εξελιχθεί σε αγαπημένο της γήπεδο. Στον όμιλο του Άγιαξ, Dortmund Sporting 1-0, χωρίς τον Χάλαντ, η Dortmund, που ήταν βέβαια στο γήπεδο Νορβηγός και πήρε και το βραβείο του καλύτερου επιθετικού της περσινής διοργάνωσης.
Δεν είχε Χάλαντ, είχε τον Ντάνιελ Μάλεν όμως, ο οποίος σκόρασε 37 και ήταν αρκετό αυτό για την Ντόρτμουντ για να πάρει την νίκη. Και τώρα για τον πρώτο όμιλο είχαμε το παιχνίδι Paris City, που ξαναλέω υπό άλλες συνθήκες, γι' αυτό θα συζητάγαμε περισσότερο εάν δεν υπήρχε αυτό το τεράστιο διπλό της Σέριφ Τιρασπόλ στον Περναμπέου. Με την τριάδα Εμπαπέ, Μέση, Νεϊμάρ, παρούσα, με τον Μέση κόντρα στον Πεπ Γκουαρδιόλα, οι δυο τους να ξανασυναντιούνται, με το μεγάλο αυτό crash test μεταξύ των δύο αυτών ομάδων, με τους Άραβες ιδιοκτήτες και το χρήμα να ρέει άφθονο που έχουν και οι δύο ως μεγάλο στόχο και φέτος στην κατάκτηση του Champions League, δεν τα έχουν καταφέρει ποτέ. Η Παρή έπαιζε λίγο και με την πλάτη στον τοίχο, γιατί είχε έρθει ισόπαλη στην πρεμιέρα με την Μπριζ, σε ένα αποτέλεσμα που είχε έτσι προβληματίσει. Η Σίτι είχε νικήσει με 6-3 τη Λειψία στο δικό της πρώτο μάτς. Αλλά η Παρή ήταν αυτή τελικά που χαμογέλασε. Ευτύχησε να προηγηθεί νωρίς στο σκορ με τον Ιντρίσα Γκέιγ, ένα πάρα πολύ ικανότατο χαφ. Και η είδηση φυσικά της βραδιάς ήταν το πρώτο γκολ του Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Παρίς, αυτό το ολότελα νέο κεφάλαιο που έχει ανοιχτεί στην καριέρα του Αργεντινού Superstar. Ένα γκολ που ήταν σήμα κατά τεθέν Μέση, μια φοβερή εκτέλεση με το αριστερό, με την μπάλα να καρφώνεται στο αριστερό παράθυρο του Έντερσον. Και ουσιαστικά ο Μέση για αυτές τις βραδιές αποκτήθηκε από την Paris Saint-Germain, αποκτήθηκε για την ευρωπαϊκή υπέρβαση, αποκτήθηκε για να δώσει ακόμη περισσότερη ποιότητα και να βάλει την υπογραφή του σε τέτοια μάτς όταν τα πράγματα γίνονται κρίσιμα, σε τέτοιες μεγάλες αναμετρήσεις. Η City νομίζω για ακόμη μια φορά πληρώνει την έλλειψη center forward. Αυτό νομίζω θα το λέμε όλη τη σεζόν, ανάλογα βέβαια και το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τους πολίτες. Γιατί όλα καλά λειτουργούν για την Manchester City, αλλά ομάδα χωρίς center forward, νομίζω ότι ακόμα και Pep Guardiola να είσαι, πάντα χρειάζεσαι ένα παίχτη που να ξέρει να βάλει την μπάλα στα δίκτυα. Και πολύ καλή εμφάνιση επίσης και ο Ντοναρούμα σε αυτό το παιχνίδι, που να σημειώσουμε πως ήταν το πρώτο παιχνίδι στο Champions League για τον Gianluigi Ντοναρούμα. Δεν είχε κάνει συμμετοχή στο Champions League με τη Μίλαν τόσα χρόνια. Και ήρθε αυτή η πολύ καλή του εμφάνιση σε μια χρονική συγκυρία που άρχισαν να υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα. Γενικότερα ο κόσμος ασχολείται συνέχεια με την Παρή και το παρασκήνιο, και είναι πολύ λογικό. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο Ντοναρούμα είναι δυσαρεστημένος γιατί δεν έχει κερδίσει ακόμη θέση βασικού και ο Ποτσετίνο σε αρκετά μάτς έχει προτιμήσει τον Κέιλορ Νάβας, μέχρι πέρσι βασικότατο goalkeeper στην Παρή. Ο ίδιος πάντως διέψευσε αυτά τα σενάρια. Υπήρχαν δημοσιεύματα που το είχαν πάει ακόμα παραπέρα, ότι ο Ντοναρούμα ψάχνεται να γυρίσει στην Ιταλία και ότι η Γιουβέντους θα κάνει κίνηση να τον αποκτήσει του χρόνου, επειδή είναι δυσαρεστημένος στην Παρή ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Ιταλία. Αλλά ίδιος του διέψευσε, είπε μετά το παιχνίδι ότι είναι πολύ χαρούμενος που έκανε τον ντεμπούτο στο Champions League, έκανε και μια πολύ καλή εμφάνιση. Δεν άφησε τίποτα να περάσει πραγματικά. Και είπε ότι ο στόχος του είναι σιγά σιγά να καθιερωθεί στους Παριζιάνους. Και από τον Βεράτη, ένας επίσης πρωταθλητής Ευρώπης. Πολύ καλή εμφάνιση. Βεράτη, ο οποίος όταν είναι υγιής, είναι πραγματικά ένα από τα καλύτερα χαφ παγκοσμίως. Αλλά είναι ένας παίκτης που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς. Έτσι λοιπόν ήρθε αυτή η νίκη με 2-0 για την Παρή. Και στο άλλο μάτς του ομίλου είχαμε νίκη της Μπριζ μέσα στην έδρα της Λειψίας. Λειψία που δεν έχει βρει τα πατήματά της φετινή χρονιά με την αλλαγή του προπονητή και την αποχώρηση αρκετών πρωτοκλασσάτων παικτών. Μπορεί να προηγηθεί με τον Ενκουκού, αλλά ο Βανάκεν ισοφάρισε για την Μπριζ και ο Ρίτς ήταν αυτός που έκανε το 41 το τελικό 1-2. Η Μπριζ, το έχουμε ξαναπεί, ότι είναι μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα που πέρσι φάνηκε υπό τις οδηγίες του Φιλίπ Κλεμέν. Ο Βανάκεν για μένα είναι ένα εξαιρετικό χαφ. Ο Ντεκετελέρε, ο επιθετικός, είναι το επόμενο μεγάλο αστέρι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, του Βέλγικου σίγουρα. Και είχαμε πει ότι όποιος την υποτιμήσει θα έχει τεράστιο πρόβλημα σε αυτόν τον όμιλο. Ήδη η Μπριζ είναι με 4 βαθμούς στην κορυφή μαζί με την Παρή και ακολουθεί η Σίτι με 3, και η Λειψία χωρίς βαθμό. Και γενικότερα μπορεί η Παρή με τη Σίτι να είναι τα φαβορί για αυτόν τον όμιλο, δεν το συζητάμε. Να παραμένουν τα φαβορί, αλλά να πως κάποιες ομάδες από εκεί που πολλοί δεν το περιμένουν μπορούν να δημιουργήσουν τα προβλήματα.
Τα μάτς της Τρίτης για το UEFA Champions League και πάμε να δούμε και τι έγινε και στα μάτς της Τετάρτης. Ξεκινήσαμε με τα δύο μάτς που έκαναν σέντρα νωρίς, τα Atalanta Young Boys και Zenit Malmö. Η Atalanta κόντρα στην ομάδα που έκανε τη μεγάλη έκπληξη στην πρεμιέρα και νίκησε τη Manchester United του Cristiano Ronaldo, αλλά με ένα γκολ στο 68 του Pessina. Η Atalanta είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα και το έδειξε για ακόμη μια φορά. Κατάφερε να πάρει την νίκη με 1-0 και να συνεχίσει πολύ θετικά την πορεία της στον όμιλο. Η Zenit δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα κόντρα στην Malmö, σε αυτή την κόντρα των δύο ηττημένων της πρώτης αγωνιστικής του ομίλου αυτού που υπάρχει, Chelsea και Juventus. Νίκησε με 4-0, γκολ και ο Κλαουντίνιο και ο Κουζάγεφ και ο Σουτόρμιν και ο Wendel, κόντρα σε μια Malmö που από το 1953 έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Και από εκεί και πέρα τα βραδινά τα μάτς. Είχαμε Wolfsburg Σεβίλη 1-1, με τη Wolfsburg να ανοίγει το σκορ με τον Στέφεν στο τρίτο λεπτό δεύτερου ημιχρόνου και την Σεβίλη να ισοφαρεί στο 87 με τον Rakitic, παίρνοντας ένα πέναλτι το λιγότερο αμφιλεγόμενο. Πραγματικά, όποιος το δει σε επανάληψη, όποιος το δει σε σημειότυπα, νομίζω ότι δικαίως αυτό το πέναλτι που πήρε η Σεβίλη συνέβαλε στο να ξεσπάσει μια θύελλα αντιδράση από πλευρά σε Βόλφσμπουργκ, αλλά και γενικότερα μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ των φίλων του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Η Μπάγκερν δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στην Δυναμό Κιέβου, τη διέλυσε με 5-0 και θα μπορούσε να βάλει και περισσότερα γκολ. Δύο γκολ έβαλε ο Λεβαντόφσκι, ένα ο Γκνάμπρι, ένα ο Σανέ και ένα ο Τσούπο Μοτίνγκ. Η Μπάγκερν που νίκησε και 3-0 την Μπαρτσελόνα στην πρεμιέρα και συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία στον όμιλο. Η Ζάλσμπουργκ νίκησε 2-1 τη Λίλ που δεν θυμίζει τουλάχιστον μέχρι τώρα την ομάδα που κατέξε πέρσι το πρωτάθλημα στη Γαλλία. Και μαντέψτε πώς νίκησε η Ζάλσμπουργκ με 2 πέναλτι του Αντεγέμι, τα οποία αν τα προσθέσουμε στα 3 πέναλτι που πήρε η Ζάλσμπουργκ στο παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στη Σεβίλη, φτάνουμε στα 5 κερδισμένα πέναλτι για τους Αυστριακούς σε 2 μάτς της Champions League, ομίλων Champions League μέχρι τώρα. Και μάλιστα τα 4 από αυτά τα 5 πέναλτι, αν δεν κάνω λάθος, τα έχει κερδίσει ο Αντεγέμι, γιατί έχει κερδίσει και τα 3 στο παιχνίδι με τη Σεβίλη και κέρδισε, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, το 1 από τα 2 στο παιχνίδι με τη Λίλ. Αρκετά αυτά τα 2 πέναλτι λοιπόν του Αντεγέμι, που νομίζω είναι το επόμενο μεγάλο αστέρι που θα μοσχοπουλήσει η Ζάλτσμπουργκ, ο επιθετικός αυτός των Αυστριακών. Ήταν αρκετά για να κάμψουν την αντίσταση της Λίλ, που σκόραρε με τον Γιλμάζ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ήταν το Juventus Chelsea. Ίσως όχι όσο θεαματικό θα περιμέναμε, αλλά η Juventus νίκησε 1-0 με γκολ του Chiesa στα πρώτα δευτερόλεπτα της επανάληψης, δευτέρου ημιχρόνου. Ο Chiesa, ο οποίος πιστοποίησε για ακόμη μια φορά πως είναι ένας game changer, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αλλάξει ισορροπίες σε ένα παιχνίδι και είναι πολύ τυχερή η Juventus που τον έχει στις τάξεις της. Ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής που μπορεί να αλλάξει τη ροή ενός παιχνιδιού και νομίζω παιχνίδι με το παιχνίδι και χρονιά με τη χρονιά θα γίνεται καλύτερος. Η Juventus που δεν είχε σε αυτό το match ούτε τον Ντιμπάλα ούτε τον Μωράτα, έπασκε επιθετικά. Ξεκίνησε μπροστά ο Κουαδράδο, ο Μπερναντέσκι και ο Chiesa. Αλλά εκείνη η ενέργεια του Chiesa και η πολύ καλή του εκτέλεση με το αριστερό μπροστά από τον Μεντί για το 1-0 ήταν αρκετή για να δώσουν στη Juventus ένα τρίποντο που το είχε πολύ ανάγκη. Όχι τόσο για το Champions League, γιατί είχε ξεκινήσει και με νίκη κοντρα στη Malmö και έχει το 2-2, αλλά και για να ισορροπήσει κάπως τα πράγματα σε σεζόν, γιατί ξεκίνησε με πολλές αναταράξεις η Juventus την χρονιά και έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, έχει χάσει πάρα πολύ έδαφος στη Serie A στην Ιταλία και ήταν έτσι μια καλή ευκαιρία αυτή η πολύ μεγάλη νίκη που πήρε και να της δώσει μια όθηση για τη συνέχεια. Η Chelsea που απογοήτευσε νομίζω για δεύτερο σερί παιχνίδι, γιατί και κόντρα στη City που έχασε για την Premier League δεν ήταν πολύ καλή. Έμεινε πολύ πίσω, προσέγγισε πολύ αμυντικά το παιχνίδι και κόντρα στη City και κόντρα στη Juventus.
στο match με τη Juventus, το match με τη City δεν το είδα. Στο match με τη Juventus, από ένα σημείο και μετά, ειδικά όταν δέχτηκε το goal, προσπάθησε να βγει μπροστά η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η ομάδα του Tuchel. Αλλά εκεί, όταν προσπάθησε η Chelsea και με τον Λουκάκου και με τους υπόλοιπους παίχτες να γίνει πιεστική και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία της Juve, εκεί μίλησε η πολύ καλή ιταλική άμυνα της Juventus και με έναν τρόπο αλλά ιταλικά, όπως μόνο οι γείτονές μας ξέρουν. Νομίζω πως τα τελευταία λεπτά η Juventus κράτησε και πήρε αυτό το πολύτιμο τρίποντο. Και τώρα θα πάμε και σε άλλα δύο μάτς που τόσο πολύ κουβέντα προκάλεσαν. Καταρχάς, σε μία ακόμη τριάρα για την Μπαρτσελώνα. Μπενφίκα Μπαρτσελώνα 3-0. Με δύο γκολ του Ντάρουιν Νούνιες και ένα του Ράφα Σίλβα στον Ταλούζ. Ένας ακόμη διασυρμός για την Μπαρτσελώνα. Μία ακόμη τριάρα και μία ακόμη απογοητευτική εμφάνιση που ήρθε να εντείνει έτσι το δυσχερές κλίμα για τον Ρόναλντ Κούμαν στους Καταλανούς, για τον προπονητή τον Μπλαουγκράνα. Έτσι κι αλλιώς ήταν θράβο το κλίμα που λέμε. Το έφαγε ο Γάιδαρος τώρα με την Μπενφίκα. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει αποχωρήσει ο Κούμαν ακόμη από την Μπαρτσελώνα. Ακόμη προσπαθεί η διοίκηση να πάρει την πιο σωστή απόφαση. Θυμίζω ότι προηγήθηκε το 0-3, ήταν με 0-3 από την Bayern στο Camp Nou. Και τώρα είχαμε άλλη μια ήττα με το ίδιο σκορ από την Μπενφίκα. Ωστόσο, δεν είναι τόσο οι ήττες αυτές και τα σκορ. Βέβαια, και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν γίνεται μια ομάδα σαν την Μπαρτσελώνα να ξεκινάει το Champions League με δύο ήττες με 3-0. Είναι όμως πιο πολύ ενισχυτικό η κάκιστη εμφάνιση των παικτών της Μπαρτσελώνα. Εντάξει, τα έχουμε πει πολλές φορές. Έτσι κι αλλιώς είναι μεταβατική περίοδος. Έτσι κι αλλιώς το κλαμπ θα δυσκολευόταν πάρα πολύ σε αυτή τη μετά Λιονέλ Μέση εποχή. Έτσι κι αλλιώς τα οικονομικά δεδομένα που είναι πολύ σφιχτά δεν επέτρεψαν στην ομάδα να κάνει πολλές σημαντικές μεταγραφές. Αλλά όταν είσαι σε Μπαρτσελώνα, πάντα υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις και νομίζω οι φίλοι της δεν δέχονται σε καμία περίπτωση να διασύρεται έτσι το όνομα της ομάδας. Έχει προκύψει μια τεράστια συζήτηση στην Ισπανία για τη διάδοχη κατάσταση όταν αποχωρήσει ο Κούμαν, ο οποίος η εντύπωση που δίνεται σε όλους είναι πως μένει απλά μέχρι να φύγει. Υπάρχει πολύ σημαντικό παιχνίδι το Σάββατο βράδυ κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, στο Μετροπολιτάνο. Σίγουρα θα παίξει ρόλο και το τι θα γίνει στο παιχνίδι εκείνο κόντρα στους Ροχιμπλάνκους. Και ίσως μετά η διακοπή για τις εθνικές ομάδες να λειτουργήσει είτε ευεργετικά για την Μπαρτσελώνα, να ηρεμήσει λίγο η ομάδα, είτε θα είναι μια πρωτοστάξιο ευκαιρία να αλλάξει ο προπονητής και να έχει λίγες μέρες στη διάθεσή του μπροστά του για να προσαρμοστεί στην ομάδα. Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη λύση για την Μπαρτσελώνα να αλλάξει προπονητή μέσα στη σεζόν. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τη βελτιώσει, να της κάνει καλό αυτή τη στιγμή μια αλλαγή. Αλλά όσο συνεχίζονται αυτά τα κάκιστα αποτελέσματα, δεν νομίζω ότι μετράει πολλές μέρες ακόμη ο Κούμαν στην άκρη του πάγκου. Όσο για διάδειξη κατάσταση, έχει ακουστεί ο Τσάβι, έχει ακουστεί ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ του Βελγίου, έχει ακουστεί ακόμη και ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο της River Plate. Όλοι αυτοί οι προπονητές πάντως έχουν τις δικές τους αντικειμενικές δυσκολίες στο να αφήσουν τις ομάδες τους με τις οποίες δεσμεύονται με συμβόλαια για να αναλάβουν μέσα στη μέση σεζόν την Μπαρτσελώνα. Ίσως καλύτερη λύση θα ήταν η Μπαρτσελώνα να πορευτεί με τον Κούμαν μέχρι το τέλος σεζόν και στη συνέχεια να έχει όλο τον χρόνο μπροστά του το επόμενο καλοκαίρι να βρει έναν προπονητή που να αναλάβει το project από την αρχή. Αλλά ακόμη είμαστε στις αρχές Οκτώβρη και η σεζόν έχει πάρα πολύ ψωμί ακόμη. Και αν συνεχίσουν αυτά τα πολύ άσχημα αποτελέσματα για την Μπαρτσελώνα, υπάρχει κίνδυνος να εκτροχιαστεί τελείως η σεζόν. Πάντως οι παίκτες της Μπάρτσα βγήκαν μετά, έκαναν δηλώσεις, όπως για παράδειγμα ο Ντε Γιόνγκ, ο οποίος είπε ότι δεν νομίζω να είναι λύση η αλλαγή προπονητή. Μίλησε και ο Κούμαν και είπε ότι οι παίκτες μου με στηρίζουν, για τους υπόλοιπους δεν ξέρω, εννοώντας φυσικά τη διοίκηση. Και γενικότερα είναι ένα πολύ περίεργο και τεταμένο κλίμα εδώ και αρκετό καιρό στην Μπαρτσελώνα. Μπορεί η διοίκηση Μπαρτομέου να αποχώρησε, αλλά βλέπουμε ότι και μετά την εκλογή Λαπόρτα δεν έχουν ηρεμήσει και πολύ τα πράγματα, με αποκορύφωμα την αποχώρηση του Μέση που έφερε μια βόμβα να σκάει στα θεμέλια του οργανισμού που λέγεται Μπαρτσελώνα. Και από εκεί και μετά όλα πήραν την κάτω βόλτα. Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η συνέχεια. Πάντως, η Μπαρτσελώνα είναι στο 0 μετά από δύο πρωταγωνιστικές.
Για πρώτη φορά μετά το 1997 πρέπει να πούμε ότι μένει για 6 συνεχόμενα παιχνίδια στο Champions League χωρίς νίκη. Και καταλαβαίνετε, αυτό το στατιστικό νομίζω μιλάει από μόνο του για την κατάσταση που επικρατεί στους Καταλανούς αυτή τη στιγμή. Ένα αρνητικό σερί που ξεκίνησε από πέρσι. Στο τελευταίο match των ομίλων με την Juventus, όταν είχε χάσει με 3-0 μέσα στο Καμπνού η Μπαρτσελόνα και χάσει και την πρωτιά στον όμιλο από την Juventus. Συνεχίστηκε με τις διπλές αναμετρήσεις με την Παρή για τη φάση του 16. Είχε χάσει 1-4 η Μπαρτσελόνα από την Παρή με εκείνο το hat-trick του Mbappé και είχε έρθει 1-1 η Revanse στο Παρίσι. Και τα δύο παιχνίδια φέτος με Bayern και με Benfica στη φάση των ομίλων. 0-3. Πολύ βαριά σκορ, πολύ βαριές ήττες. Γενικότερα παιχνίδια και σκορ που δεν θυμίζουν την Μπαρτσελόνα που θαυμάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και έφτασαμε για το τέλος το παιχνίδι της United με τη Villarreal. Εκεί όπου οι κόκκινοι διάβολοι πήραν μια τεράστια σημασία νίκη. Λίγους μήνες μετά την ήττα του στα πέναλτι στον τελικό του Europa League στο Gdansk κόντρα στη Villarreal, εκεί που η Villarreal κατέκτησε το πρώτο της τρόπαιο ευρωπαϊκό στην ιστορία της, το Europa League. Τα ξανά είπαν οι δύο ομάδες αυτή τη φορά για τη φάση των ομίλων. Η United είχε και την ήττα από τη Young Boys στην πρεμιέρα και δεν είχε περιθώρια για άλλες απώλειες. Είναι ένας πολύ απαιτητικός όμιλος αυτός μαζί με Villarreal και με Αταλάντα. Είχε έρθει και ο αποκλεισμός στο League Cup από τη West Ham. Είχε έρθει και εντός έδρας ήττα από την Aston Villa στο πρωτάθλημα με τον Bruno Fernandes μάλιστα να χάνει στο τέλος και πέναλτι. Και όλα αυτά είχαν έρθει λίγο να κάνουν κάπως περίεργο το κλίμα για την United, κάπως βαρύ και να καταλαγιάσουν λίγο τον ενθουσιασμό των πρώτων αγώνων. Μέσα σε όλα η Villarreal προηγήθηκε κιόλας στο Old Trafford με γκολ του Alcácer και έκανε πιο δύσκολη την αποστολή της United, η οποία όμως σοφάρισε με ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Τέλες μετά από εκτέλεση κόρνερ, ένα απευθείας βολέ. Και στο τέλος της καθυστερήσεις, εκεί που όλα δείχναν ότι οι ομάδες θα αναδειχθούν ισόπαλες, μίλησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Στη βραδιά όπου ξεπέρασε τον Κασίγιας και είναι πλέον αυτός μόνος πρώτος σε συμμετοχή στο Champions League, είναι ήδη πρώτος σε γκολ. Σε μια διοργάνωση που του ανήκει, σε μια διοργάνωση που σε όλα τα στατιστικά έχει το όνομά του στην κορυφή να φιγουράρει, σε κάθε στατιστική κατηγορία. Ήρθε και στο 95 με γκολ του ένα ακόμη στο Champions League, λύτρωσε τη Manchester United και έτσι έδωσε μια νίκη με 2-1 που στο τέλος όταν θα γίνει η σούμα στη φάση των ομίλων μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ σημαντική, πολύ κομβική και στο φινάλε για αυτές τις βραδιές επέστρεψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο Old Trafford αυτό να δώσει χαρακτήρα ξανά νικητή, πρωταθλητή στην Manchester United και να δώσει και το γκολ όταν όλα μοιάζουν πολύ δύσκολα και μια αναστρέψιμα. Πολύ μεγάλη βραδιά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Υπό το βλέμμα πάντα του Σερ Άλεξ Φέργκουσον αλλά και του Γιουσέιν Μπολτ, του Ολυμπιονίκη του θρύλου του Στίβου που έχει ανοιχτά δηλώσει πως είναι ο παδός της Manchester United. Και πάμε να δούμε λίγο και τις βαθμολογίες στους ομίλους πριν αφήσουμε και το Champions League κατά μέρους. Λοιπόν, πάρει 4 βαθμούς, Breeze επίσης 4, City 3 και χωρίς βαθμό ηλειψία στον πρώτο όμιλο. Στον δεύτερο, τον όμιλο φωτιά, Liverpool 6 βαθμούς, Atletico 4, Porto 1 βαθμό και Milan χωρίς βαθμό. Στον τρίτο όμιλο, Ajax και Dortmund έχουν από 6 κανένας βαθμός για Besiktas και Sporting. Στον τέταρτο όμιλο, η Sheriff, αυτό και αν είναι η μεγάλη έκπληξη, έχει την πρωτιά με 6 βαθμούς, Real με 3, Inter και Σαχτάρ με 1 βαθμό. Πέμπτος όμιλος, Bayern 6 βαθμούς, Benfica 4, Δυναμό Κιέβου 1 βαθμό και η Μπαρτσελόνα χωρίς βαθμό στον πάτο της βαθμολογίας. Έκτος όμιλος, Αταλάντα 4 βαθμούς από 3 Young Boys και Manchester United και 1 βαθμό μόλις η Villarreal. Έβδομος όμιλος, Salzburg 4 βαθμοί, Σεβίλη και Wolfsburg 2 βαθμοί και Lille 1 βαθμός. Και στον 8ο όμιλο, Juventus 6 βαθμοί, Chelsea και Zenit 3 βαθμοί και η Malmö τελευταία χωρίς βαθμό. Θα αργήσουμε λίγο να ξαναδούμε Champions League τώρα. Ξανά στις 21 Οκτωβρίου
στις, με συγχωρείτε, στις 19 και 20 Οκτωβρίου, 21 Οκτωβρίου είναι τα παιχνίδια του Europa και του Conference League. Θα έχουμε δράση στο Champions League, γιατί μεσολαβεί η διακοπή για τις εθνικές ομάδες, όπου έχουμε και το Final Four του Nations League και φυσικά τα παιχνίδια για τα προκληματικά του Mundial του 2022, αλλά και την τρίτη αγωνιστική μας περιμένουν πολύ ωραία παιχνίδια. Υπάρχει το Ατλέτικο Μαδρίτης Λίβερπουλ, υπάρχει το Άγιαξ Ντόρτμουντ, υπάρχει το Manchester United Αταλάντα. Είναι έτσι διαμορφωμένοι οι όμιλοι, ειδικά φέτος στο Champions League, που σε κάθε αγωνιστική έχουμε από ένα και παραπάνω ντέρμπι και ενδιαφέροντα παιχνίδια να παρακολουθήσουμε. Και γενικότερα, το Champions League ήδη από τη φάση των ομίλων έχει αρχίσει και παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές περνάει λίγο αδιάφορη η φάση των ομίλων του Champions League. Και πολλές φορές συνηθίζουμε να λέμε ότι από τα νοκάουτ και μετά ξεκινάει η πραγματική διοργάνωση και το πραγματικό ενδιαφέρον, αλλά να που από το ξεκίνημα φέτος το Champions League μας επιφυλάζει πολλές συγκινήσεις και έχει αρχίσει και αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον και η φάση των ομίλων ήδη από πολύ νωρίς.
πως έχουμε κάποια πολύ σημαντικά μάτσα αυτό το Σαββατοκύριακο στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα. Φυσικά υπάρχει το Ντέρμπι Ιωνίων την Κυριακή στις 8.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει με την ψυχολογία στα ύψη σε αυτό το Ντέρμπι μετά την πολύ μεγάλη νίκη στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Φενέρμπαχτσέ. Το Παναθηναϊκό να έχει κάνει ένα πολύ καλό πρώτο μάτς κόντρα στον Απόλλωνα, να έχει δύο ήττες στη συνέχεια, αλλά τελευταία το κλίμα να έχει βελτιωθεί μετά την πεντάρα κόντρα στο Βόλο, ομάδα που ήταν και στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, και ένας Παναθηναϊκός που θέλει να αποδείξει πράγματα στον Κυρίος Καρεσκάκης και θέλει να χαλάσει εντός εισαγωγικών το πάρτι του Ολυμπιακού που θα έχει στήσει εκεί η ομάδα του Πειραιά μετά από την μεγάλη νίκη στην Κωνσταντινούπολη. Να πούμε ότι θα βραβευθεί και ο Βασίλης Πανούλης για την προσφορά του φυσικά στο σύλλογο στην ομάδα μπάσκετ πριν από το ποδοσφαιρικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, σε μια γενικότερα μεγάλη ερυθρολευκή γιορτή. Όλα τα βλέμματα φυσικά στραμμένα στο Ντέρμπι Αιωνίων όσον αφορά την Super League, σε αυτή την πέμπτη αγωνιστική. Μετά θα έχουμε τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Αλλά και στην Ευρώπη έχουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια και ξεχωρίζουν κυρίως δύο μεγάλα Ντέρμπι, το ένα το Σάββατο, το άλλο την Κυριακή. Το Σάββατο, αναφερθήκαμε και πριν λίγο σε αυτό, έχουμε το μεγάλο Ντέρμπι Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελώνα στην Ισπανία, 10 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ. Με την Μπαρτσελώνα με όλα αυτά τα γνωστά προβλήματα που είπαμε προηγουμένως, να πηγαίνει στην έδρα της πρωταθλήτριας Ισπανίας και την Ατλέτικο να είναι αυτή τη φορά το φαβορί δεδομένων των συνθήκων, αλλά είναι ένα παιχνίδι που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Και την Κυριακή στις 18.30 έχουμε το πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι της Premier League, Liverpool Manchester City, την κόντρα δύο ομάδων που θέλουν να... των δύο ομάδων που έχουν κατακτήσει τα τελευταία πρωταθλήματα στην Αγγλία και θέλουν φυσικά να κατακτήσουν και τον φετινό τίτλο. Είμαστε ακόμη πολύ αρχή στην σεζόν, αλλά είναι ένα ντέρμπι που μπορεί να κρίνει πολλά και να αποδεχθεί κομβικό για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Ξαναλέω για ακόμη μια φορά ότι μετά έχουμε διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Περισσότερα θα πούμε στην εκπομπή της επόμενης εβδομάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί τα πρώτα παιχνίδια είναι την Παρασκευή στις 8 Οκτωβρίου, την επόμενη Παρασκευή δηλαδή, σε μια εβδομάδα. Έχουμε και τις πολύ σημαντικές υποχρεώσεις εθνικής μας ομάδας το Σάββατο 9 Οκτωβρίου κόντρα στη Γεωργία εκτός έδρας και την Τρίτη 12 Οκτωβρίου κόντρα στην Σουηδία πάλι εκτός έδρας, με την Ελλάδα να προέρχεται και από την νίκη κόντρα στην Σουηδία και να έχει 6 βαθμούς στον όμιλο και να θέλει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να βρεθεί σε μια πλεονεκτική θέση για την πρόκριση στο Μουντιάλ του Κατάρ. Θα τα συζητήσουμε περισσότερο αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα αυτά. Αλλά αυτό που θέλω να πω όσον αφορά τις εθνικές ομάδες σε αυτή τη φάση είναι ότι έχουμε το Final Four του Nations League στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Δηλαδή μπορεί να μην έχουμε εμβόλυμες αγωνιστικές στα πρωταθλήματα, μπορεί να μην έχουμε ευρωπαϊκές διοργανώσεις όσον αφορά τους συλλόγους, αλλά έχουμε δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι. Το ένα είναι Ιταλία-Ισπανία και είναι το remake της αναμέτρησης που είδαμε πριν από ελάχιστους μήνες για τα ημιτελικά του Euro, που βρήκε νική 3 την Ιταλία και στη συνέχεια τριαμβεύτρια στα γήπεδα της Αγγλίας όσον αφορά τα τελευταία στάδια του Euro. Ο ένας ημιτελικός λοιπόν είναι το Ιταλία-Ισπανία και ο άλλος είναι το Γαλλία-Βέλγιο. Λοιπόν, 4 ομάδες πάρα πολύ δυνατές που αναμετρούνται. Οι νικήτριες ομάδες των ημιτελικών θα παίξουν μεταξύ τους στον τελικό για να δούμε ποια ομάδα θα κατακτήσει το Nations League του 2021. Θυμίζω ότι στην πρώτη έκδοση αυτής της διοργάνωσης, το 2019, ήταν η Πορτογαλία αυτή που είχε κατακτήσει το πρώτο τρόπαιο αυτής της καινούργιας ακόμη διοργάνωσης. Επομένως, τα βλέμματα στα μέσα της επόμενης εβδομάδας όσον αφορά το ποδόσφαιρο θα πέσουν σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις. Λοιπόν, και θα πούμε μερικά πραγματάκια και για μπάσκετ για να κλείσουμε για την σημερινή μας ημέρα και για αυτή την εβδομάδα την εκπομπή μας.
αυτή την εβδομάδα είχαμε την έναρξη της EuroLeague, είχαμε το πρώτο τζάμπολ χθες με 4 παιχνίδια. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν έκανε καλό ποδαρικό στην διοργάνωση. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος φέτος είναι πολύ αλλαγμένος σε σχέση με την περσινή σεζόν και με νέο προπονητή, τον Δημήτρη Πρίφτη, στην άκρη του πάγκου, στη θέση του Όντεντ Κάτας και με αρκετούς καινούργιους παίκτες, αρκετό νέο, φρέσκο αίμα, παίκτες που δεν έχουν και πρώτερη εμπειρία στην EuroLeague κάποιοι. Είχε μια δοκιμασία στο Πρικυπάτο κόντρα στην Μονακό στην πρώτη αγωνιστική, σε μια ομάδα που κάνει και αυτή τον ντεμπούτο της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση μπάσκετ. Αλλά πραγματικά ο Παναθηναϊκός ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την χειρότερη πορεία της ιστορίας του στην Ευρωλίγκα. Τερμάτισε πέρσι στη 16η θέση. Ουσιαστικά δεν έφτασε ποτέ κοντά στη διεκδίκηση μιας θέσης στην οκτάδα, στη διεκδίκηση μιας θέσης στα play-off. Και φέτος έχει μπει με στόχο, αν όχι πλασάρισμα στα play-off, γιατί είναι ένας στόχος δύσκολος πλέον, ο ανταγωνισμός στην Ευρωλίγκα έχει αυξηθεί πάρα πολύ, έχει μπει με στόχο μια καλύτερη πορεία. Αλλά ξεκίνησε με το αριστερό. Υπέστη μια ήττα με 75-63 κόντρα στη Μονακό. Ήταν κακός στα περισσότερα διαστήματα του παιχνιδιού, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό των Γάλλων, δεν μπόρεσε επιθετικά να πάρει πολλά πράγματα από τους παίκτες του, από τα όπλα του, και βοήθησε έτσι τη Μονακό να μπει με το δεξί σε αυτή την πορεία της στην Ευρωλίγκα, να μπει με το δεξί στην νέα για αυτήν διοργάνωση. Ας ελπίσουμε η συνέχεια να είναι καλύτερη για τους πράσινους. Έχει γίνει πολλής λόγος για την κακή τους εμφάνιση και την ήττα αυτή. Εντάξει, βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Μόλις τώρα ξεκίνησε η κορυφαία διοργάνωση μπάσκετ στην Ευρώπη. Είχαμε και άλλα παιχνίδια και πολύ δυνατά παιχνίδια μάλιστα. Η Ρεάλ Μαδρίτης κατατρόπωσε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ανατολού Εφές, την ομάδα του Αταμάν που με μαέστρους και προτεργάτες, το Λάρκιν και το Μίσιτς, τους οποίους έχει διατηρήσει φέτος στο ρόστερ της, κατάφερε, νίκησε πέρυσι τον τελικό την Μπαρτσελόνα, έπαιξε φοβερό μπάσκετ και κατέκτησε αυτό που άξιζε την προπέρσινη χρονιά ουσιαστικά, που διακόπηκε λόγω του κορονοϊού, και έτσι ζων 19-20 η ΕΦΕΣ ήταν η καλύτερη ομάδα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά τα βρήκε σκούρα στο Παλάθιο de los Deportes, στη Μαδρίτη, κόντρα στην Βασίλισσα Ρεάλ, που ξεκίνησε πολύ καλά τη χρονιά. Νίκη και για την Αρμάνι Μιλάνο, κόντρα στην Τσεσεκά Μόσχα 84-74, με τον Νικολά Μιλουτίνοφ, το σέντερ της Τσεσεκά, να είναι ο μεγάλος άτυχος της βραδιάς, να τραυματίζεται στο δεύτερο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, αναμέτρησης, με τη διάγνωση να κάνει λόγο για ρήξη εσωπλαγιού συνδέσμου και τον Δημήτρη Τούδη να στερείται τον μεγάλο, το σπουδαίο αυτό σέντερ, για 1,5 με 2 μήνες. Πάρα πολύ κακό ξεκίνημα στη χρονιά για τον Μιλουτίνοφ. Τσεσεκά χάνει ένα από τα μεγάλα της όπλα και αυτό μπορεί να την επηρεάσει σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Δηλαδή δεν ήταν τόσο η ήττα που πείραξε την Τσεσεκά από την Αρμάνι, έτσι κι αλλιώς και η Αρμάνι είναι από τις πολύ δυνατές ομάδες, θα είναι και φέτος, αλλά ήταν αυτός ο τραυματισμός του Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι πλέον πρώτο βιολί στη Τσεσεκά, ο προπαίκτης Ολυμπιακού. Και το ντέρμπι της αγωνιστικής έγινε στο Ισραήλ, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπάγερν, 69-68, ένα παιχνίδι που κρίθηκε σε λεπτομέρειες και που κρίθηκε στον πόντο, παιχνίδι θρίλερ. Και σε λιγότερο από ένα τέταρτο κάνει ο Ολυμπιακός και το δικό του τζάμπολ στην φετινή χρονιά. Υποδέχεται την Μπασκόνια στο ΣΕΦ. 9 η ώρα είναι το παιχνίδι αυτό να ξεκινήσει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπαίνει με πολλές φιλοδοξίες στη φετινή χρονιά. Όλοι λένε πως το ρόστερ είναι ακόμη καλύτερο σε σχέση με πέρυσι. Ότι ο Ολυμπιακός κάλυψε με τα γραφικά τις αδυναμίες, όποιες αδυναμίες είχε πέρσι. Ίσως έχει ένα θέμα εκεί στη θέση 3 όπου δείχνει να παίζει μόνος του προς το παρόν ο Παπα-Νικολάου. Βέβαια, θα κάνει και ο Μπαρτζόκας απαραίτητες αλχημίες στη διάρκεια της σεζόν. Αλλά είναι ένας Ολυμπιακός ο οποίος φαίνεται πως έχει περισσότερες και πιο ποιοτικές λύσεις στις περισσότερες θέσεις τη φετινή χρονιά. Είναι ένας Ολυμπιακός που συμμετέχει φέτος στην Α1, μην το ξεχνάμε αυτό, πάρα πολύ σημαντικό, και θα έχει έτσι την ευκαιρία να βρίσκει περισσότερο ρυθμό εν ώψη και των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων.
Μάλιστα παίζει με την ΑΕΚ στην πρεμιέρα, κάνει τζάμπολη Α1 το Σαββατοκύριακο και ξεκινάει με δυνατό παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Και γενικότερα ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι σε καλύτερη συγκυρία και σε καλύτερη φάση αυτή τη στιγμή από τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έχει ως στόχο ένα πλασάρισμα στην οκτάδα, αλλά και για τον Ολυμπιακό θα είναι δύσκολο να κλείσει θέση στα play-off. Δυστυχώς από εκεί που μέχρι και πριν από μερικά χρόνια οι ελληνικές ομάδες ήταν οι πρωταγωνίστρες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και η κουβέντα γινόταν για το αν μπορούν να κατακτήσουν τον τίτλο, πλέον η κουβέντα γίνεται για το αν μπορούν να μπουν στην οκτάδα. Και αυτό είναι κάτι που μας στεναχωρεί όλους, αλλά αυτά είναι πλέον τα δεδομένα. Ο Ολυμπιακός Μπασκόνια λοιπόν στις 9, Μπαρτσελόνα Άλμπα επίσης, Φενέρμπαχτσε Ερυθρός Αστέρας και Βιλερμπάν Ζαλγκίρις, το πρόγραμμα της πρεμιέρας για την EuroLeague για να ολοκληρωθεί έτσι αυτή η πρώτη αγωνιστική. Και φυσικά την επόμενη εβδομάδα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Real Madrid σε ένα ακόμη πολύ μεγάλο παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός την Φενέρμπαχτσε. Ο Μπαρτζόκας μάλιστα έκανε και δηλώσεις για το πρόγραμμα της EuroLeague και είπε ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σοκαριστικό, νομίζω μια τέτοια λέξη χρησιμοποίησε. Ναι, ακριβώς σοκαριστικό, τώρα το διαβάζω εδώ. Γιατί είναι το γνωστό αυτό πρόγραμμα, 18 ομάδες για την EuroLeague, 34 αγωνιστικές και πολλές διαβολοβδομάδες με δύο παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα, συν υποχρεώσεις πλέον και στα πρωταθλήματα. Ο Ολυμπιακός φέτος έχει και υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα, όπως και ο Παναθηναϊκός φυσικά. Και θέλει μεγάλες αντοχές και το να βρεις τις κατάλληλες ισορροπίες για να μπορέσεις να φέρεις σε πέρας μια ακόμη απαιτητική σεζόν για οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Μιας και είπαμε για τον Ολυμπιακό, έγινε και την περασμένη Δευτέρα μια πολύ όμορφη εκδήλωση, μια συνέντευξη τύπου για να αποχαιρετήσει ο σύλλογος το Βασίλη Σπανούλη. Ένα θρύλο του όχι μόνο του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Παρουσία μόνο δημοσιογράφων στο ΣΕΦ. Εκεί υπόθηκαν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα για την καριέρα του Σπανούλη, ο οποίος έκανε ένα flashback σε όλες τις μεγάλες του στιγμές με τον Ολυμπιακό, στα δύο ευρωπαϊκά το 2012 και το 2013, στην Κωνσταντινούπολη και στο Λονδίνο. Στους δύο τελικούς, τους χαμένους για τον Ολυμπιακό, στην Κωνσταντινούπολη και στη Μαδρίτη. Στη μετακίνησή του από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, σε όλο εκείνο το παρασκήνιο το 2010. Ήταν παρόντες και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, οι πρόεδροι της ομάδας. Και η είδηση που βγήκε ήταν ότι του χρόνου, το Σεπτέμβριο, θα γίνει ένα φιλικό προς τιμήν του Βασίλη Σπανούλη για να έχει ο κόσμος την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τον Βασίλη Σπανούλη σε ένα γεμάτο γήπεδο, γιατί αυτό ήταν που έλειψε πιο πολύ από τον Βασίλη Σπανούλη. Ήταν να ανακοίνωσε την απόσυρσή του. Λόγω κορονοϊού, ακόμη δεν μπορούσε ο κόσμος να βρεθεί στα γήπεδα. Μια συνέντευξη τύπου σε ένα άδειο γήπεδο, μόνο με παρουσία δημοσιογράφων, δεν είναι ένα αντίο αντάξιο για τον Σπανούλη, όσο όμορφη και αν ήταν αυτή η εκδήλωση. Επομένως, το Σεπτέμβριο του 2022 θα γίνει ένα φιλικό για να αποτίσει ο κόσμος ένα φόρο τιμής στον Σπανούλη και ίσως, το άφησαν αυτό να αιωρείται λίγο, ίσως αποσυρθεί και η φανέλα με το νούμερο 7 στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού και να υψωθεί πάνω δίπλα στα λάβαρα στο ΣΕΦ, γιατί έγινε σχετική ερώτηση στην συγκεκριμένη εκδήλωση για τον Βασίλη Σπανούλη και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι είπαν ότι αυτή η απορία θα απαντηθεί στο συγκεκριμένο φιλικό που έχει προγραμματιστεί για του χρόνου. Λοιπόν, πολύ μπάσκετ στο πρόγραμμά μας λοιπόν και με το τζάμπολ της Α1 και με το τζάμπολ της Ευρωλίγκα. Σιγά σιγά θα μπαίνουμε και σε ρυθμούς του NBA μέσα στον Οκτώβριο. Αρχίζει και το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον πλανήτη. Θα κάνουμε και το σχετικό μας αφιερωματάκι να δούμε λίγο πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα και στον μαγικό κόσμο του NBA. Έχουμε σιγά σιγά και τα βόλεϊ. Εμείς εδώ και σαν NS TV θα παρακολουθήσουμε από κοντά με τις live μεταδόσεις αρκετές ομάδες βόλεϊ. Να πούμε πως ήδη η γυναική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού μετράει την πρώτη της πρόκριση, την πρώτη της ευρωπαϊκή επιτυχία. Κόντρα στην Αστερίξ Μπέβερεν νίκησε με 3-1 και στο Μελίνα Μερκούρι και στο Βέλγιο πριν από λίγες ημέρες και πέρασε στην επόμενη φάση του Champions League της κορυφαίας διοργάνωσης Volley και έχουμε και την έναρξη και το πρώτο σερβίς της Volley League στις 16 Οκτωβρίου, σε λίγες ημέρες δηλαδή, σε περίπου 2 εβδομάδες.
Επομένως, full αθλητικό πρόγραμμα και εδώ θα είμαστε όλα να τα συζητάμε παρέα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα αποχαιρετιστούμε για αυτή την εβδομάδα. Ήμασταν από τις 7 παρέα εδώ στον πρώτο σκορ. Ο Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο του διαδικτυακού σταθμού της Νέας Σμύρνης, του NSTV. Θα τα ξαναπούμε πάλι την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, να περνάτε όλοι καλά, να είστε καλά. Γεια σας.